Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα εδώ του Λίμπερο μέχρι τις 10 θα είμαστε, Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έτσι. Καλή εβδομάδα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM. Συντοφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, εντάξει. Προλίγο ακούσατε τον Γιώργο. Μας έχει συνεπάρει λίγο εκεί η ατμόσφαιρα, να πούμε την αλήθεια, του Γιώργου. Εντάξει, ήταν μια έκπληξη, γιατί μετά από τόσα χρόνια. 13 χρόνια, εντάξει, δεν είναι λίγα, μια χρόνια, ζωή. Εγώ το 15, λέει ο Γιώργος. 15? Ναι. Λέρε, και την τελευταία διετία συνηθίσαμε να τον αλλάζουμε εδώ, να παίρνουμε σκητάλη. Μείναμε έκπληκτοι όλοι. Είναι απόφαση προσωπική, νομίζω, του Γιώργου. Είναι δυσάρεστο, βέβαια, το γεγονός, γιατί μία εκπομπή υπήρχε σε όλα τα ράδιο της πόλης για τον Ηρακλή, νομίζω, αν δεν απατώμε, γιατί δεν ακούω τα πάντα, και αυτή πλέον δεν υπάρχει. Εγώ να πω κάτι, παρότι δεν είμαι φιλο Ηρακλειδέας, και το ξέρει και ο Γιώργος, σε αυτούς, ας πούμε, που τον επικρίναν κάποιες φορές, γιατί δεν μπορούμε να αρέσουμε και σε όλους, έτσι είναι. Εννοείται. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Αρέσουμε, σε έτσι, δεν αρέσουμε. Καλύτερο είναι να ακούς κάποιον που είναι η ομάδα σου που δεν τον γουστάρεις, παρά να μην τον ακούς καθόλου, έτσι. Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Καλύτερο να υπάρχει μια φωνή, ακόμη και αν διαφωνείς μαζί του, παρά να μην υπάρχει καθόλου. Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, τι να πούμε για τον Γιώργο, τα καλύτερα το ευχόμαστε. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι θα ηρεμήσει κιόλας λίγο. Εντάξει, θα ησυχάσει από όλα τα οποία συμβαίνουν, και του ευχόμαστε στο επανειδήν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα χαθούμε κιόλας. Δεν είναι το ραδιόφωνο μόνο η ζωή μας. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, από άλλο πόστο. Έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Από άλλο μέσο δεν ξέρουμε. Από άλλο πόστο, ίσως αργότερα να ξανασχοληθεί ο Γιώργος Ματσιούκης. Γιώργη. Τι κάνεις, ρε. Πάλι. Το τελευταίο. Πάλι μας πέταξε δύο αγωνιστικές. Γιώργο, να είσαι καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε όμως. Πάμε όμως να μπούμε στα δικά μας, να πούμε τα διαδικαστικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Να πούμε, Τάσο, ότι πριν τις 9 δεν θα πάρουμε, να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι, εννοείται, δεν θα πάρουμε. Πριν τις 9, όχι, μετά μία ώρα και αύριο μέρα είναι, με τα παραλυπόμενα έχουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε και ο Τάσος και εγώ. Θα μιλήσουμε και εγώ για τον ντέρμπι, για τα όσα έγιναν, και εσύ για όσα έγιναν, όπως τα είδε ο καθένας στη δική του πλευρά. Και μετά θα διαφωνήσουμε και θα συμφωνήσουμε. Μάλλον θα διαφωνήσουμε. Θα διαφωνήσουμε αρκετά. Θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους φίλους να μιλήσουν και αυτοί με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 287 και 38. Μέχρι τότε μπορείτε να επικοινωνείτε πάλι με την εκπομπή μηνυματικά. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό. Γράψτε το σχόλιο σας, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση ή εντυπώσεις, την άποψή σας, και στείλτε το στο 54 5 20 6. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54 5 20 6, χρέωση 1 και 24 ευρώ που συμπεριλαμβάνει και το ΦΠΑ και τις χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Ωραία. Τζάμπα δηλαδή. Τζάμπα πράγμα, τζάμπα, τζάμπα πράγμα. Ναι, στείλτε καμιά, λοιπόν, 5 ο καθένας. Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Τι είναι αυτό? Διαφήμιση. Α, νόμιζα ότι ξεκίνησες. Ένας... Ναι, όχι, όχι. Έβλεπες το μάτι Μάζντα... στην Τούμπα, στην ταμπέλα απέναντι. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Καθόλου, καθόλου. Χι, έτσι. Καθόλου, ίσα ίσα λυπημένοι είμαστε. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζντα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζντα Μανατίδης, το Μάζντα έχει τον μάστορά του. Η διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτοψε το πωλείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στο πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτζες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαψμένου με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, η διεύθυνση πρώην διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%, όχι άσχημα. Καλησπέρα και από την ψαροταβέρνα Care Class.
Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος στην Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια, special γαριδάλες και τα μοναδικά αχνιστά μυδάκια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δοσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης. Αργών αυτών ένα και Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά στο Καραμπουνάκι, δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Σημειώστε το και πάρτε εγκαίρως για να προλάβετε. 2310 413 230. Δεν κάνουμε πλάκα. Δεν πέφτει καρφίτσα λόγω της ποιότητας και λόγω της θέας. Ένα μοναδικό μαγαζί Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, ο φίλος μας ο Βασίλης. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310 413 230 να κλείσετε το τραπεζάκι σας. Άλλο ένα βράδυ, κοντά μας είναι το στέκι του Κωστή, ο φίλος μας ο Δημήτρης και το επιτελείο του. Μοναδικό ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα, ολόκληρο κοτόπουλο σχάρα στα κάρβουνα, άνευ οστού και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε κρεατικό, μοναδική ποιότητα, αλφα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα στη Νεάπολη. Το στέκι του Κωστή, Ανδρέα Παπανδρέου 113, delivery. 2310-620-727, σημειώστε το, να το έχετε καβάτζα. Σήμερα δεν είναι ανοιχτά τα παιδιά, ρεπουδάκι για ξεκούραση. 2310-620-777. Εδώ είναι και το πρατήριο καυσίμων του Τεχνικίδη Ισαάκ και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το πετρέλαιο. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Όχι μια φορά τη βδομάδα. Κάθε μέρα λοιπόν ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Πού μπορούμε να γεμίζουμε το ρεζερβουάρ μας με όλα αυτά? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Όπως πηγαίνουμε από Νεάπολη για Μετέωρα, στο αριστερό μας χεράκι. Ανδρέα Παπανδρέου 225. Επίσης αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτων. 2310-610-256 για το πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχνικίδη Ισαάκ. Για οποιαδήποτε πληροφορία, η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, το κομμωτήριο ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρώ. Καλά, ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, αραβώνες, βαπτίσια κτλ. Με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετέωρων, δίπλα από το πρατήριο εγώ καυσίμου του Χλικίδη Σάκ, όπως το είπαμε. Τηλέφωνο 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηριχτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το... Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους σας, έτσι, με υγεία, έτσι, με όμορφες στιγμές, με τα οπαδικά μας, με τα του ΠΑΟΚ, με τα του Άρη, με τα του Ολυμπιακού. Εδώ μια όμορφη παρέα να κάνουμε με συμφωνία, με διαφωνία, με αντιπαράθεση, με καζούρα, με ένταση, με χαλαρότητα, με ηρεμία, με ό,τι γουστάρετε. Αρκεί να υπάρχει τεκμηρίωση, παιδιά. Σε αυτά και που όρια είναι, να υπάρχουν, έτσι. Και όρια πάντα. Εντάξει, γιατί είμαστε είπαμε, στο ράδιο. Και μια κουβέντα παραπάνω μπορούμε να πούμε μέχρι εκεί. Δεν είμαστε στην ταβέρνα. Φυσικά τα όρια τα καθορίζουμε και εμείς. Ναι. Γιατί και εμείς μπορούμε να ξεφύγουμε. Ναι. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά παραπάνω τα καθορίζει και ο ακροατής με τα λεγόμενά του. Ναι, όταν λέω όρια εννοώ κόσμια. Δηλαδή να είμαστε κόσμοι και να προσέχουμε τι λέμε. Δεν μιλάμε στο καφενείο. Σε ραδιοφωνικά πλαίσια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε, αν και σε λίγο θα ακούσουμε την ώρα, έτσι, ξεκινά εσύ, για να είμαστε, γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι πριν το ξεκινήσουμε λέμε τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, ναι. Λοιπόν, πώς θες να πάει, θες να, ας πούμε, να πεις εσύ την άποψή σου να παρεμβαίνω ή στην αρχή να μην παρεμβαίνει κανένας σε αυτά που θα πει ο άλλος, γιατί σίγουρα θα υπάρχει αρκετή διαφωνία. Νομίζω ότι θα τα ξεχάσουμε. Ναι. Όταν πρέπει να κάνουμε παρέμβαση. Ωραία. Οπότε... Γιατί όταν υπάρχει ένας σκέψη είναι σε έτσι. Δεν μπορεί οπότε, να ξεχάσει και τι λες. Να κάνω ένα γενικό. Ωραία. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Να μην πω σε λεπτομέρειες. Και μετά θα μπούμε στα τέτοια. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Okay. Πάμε. Έτσι, λοιπόν, άλλο ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ κινήθηκε στην μετριότητα. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις που είχε αυτό το παιχνίδι.
Όταν εννοώ δεν ανταποκρίθηκε, εννοώ ότι όταν δέχεσαι προκλήσεις κατά αυτόν τον τρόπο όλη την εβδομάδα, όταν ξέρεις ότι ο Άρης θα έρθει να τα δώσει όλα για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, και αγωνιστικούς και βαθμολογικούς και εξωαγωνιστικούς, εγώ θα βάλω μέσα, για το πρεστίζ, για τους βαθμούς, για την ψυχολογία, για το χειροκρότημα που θα πάρει από τους άλλους ενδεχομένως και τα μπράβο. Όταν ξέρεις λοιπόν ότι θα έρθει αυτή η ομάδα και βλέπεις ότι προκαλεί με τέτοιους ρυθμούς καθημερινούς, με τους διαιτητές, με τα VAR, με τόνα, με τα άλλο, τέλος πάντων, νομίζω ότι το πρώτο κυρίαρχο στοιχείο που πρέπει να έχεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι το πάθος από τους ποδοσφαιριστές. Πάθος λοιπόν, το αναμενόμενο, δεν είδαμε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ εχθές. Το δεύτερο που πρέπει να έχεις είναι η σοβαρή αμυντική σου λειτουργία. Για άλλο ένα μάτσο ΠΑΟΚ, τρεις φάσεις έκανε ο Άρης, 3,5 να έκανε, δέχτηκε 2 τέρματα. Έφαγε 2 γκολ. Μία άμυνα η οποία είναι παιδική χαρά από την αρχή της σεζόν. Δεν υπάρχει επίσημο μάτς που ο ΠΑΟΚ να μην έχει δεχτεί 1, 2 και 3 τέρματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι καθοριστικό, γιατί αν η φιλοσοφία του νέου προπονητή είναι όσα φάω να βάλω ένα παραπάνω, θα έχουμε πρόβλημα. Φάνηκε λοιπόν ότι και χθες μία άμυνα κάκιστη, 2 γκόλα αστεία που δέχτηκε ο Πασχαλάκης, ο οποίος δεν είναι ο μόνος υπαίτιος στα αμυντικά του καθήκοντα, είναι κάργα ντεφορμέ και απορώ γιατί παίζει η δεκάδα, γιατί δεν δίνεται ευκαιρία και στον Ζιβκοβιτς να μπει μέσα το παιδί να παίξει. Απορώ και με τον Βαρέλα, ο οποίος για άλλο ένα μάτς ήταν κάκιστος, πραγματικά φέρει μεγάλη ευθύνη στο πρώτο γκολ τουλάχιστον, που αφήνει εντελώς αμαρκάριστο αυτό που κατουράει καθιστός, τέλος πάντων, γιατί οι άντρες κατουράνε όρθιοι, ξέρω εγώ, τον αφήνει μόνο του και σκοράρει. Νομίζω ότι η αμυντική λειτουργία, η οποία πραγματικά επαναλαμβάνω ήταν κάκιστη για άλλη μια φορά, για άλλο ένα μάτς, και η έλλειψη του αναμενόμενου πάθους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η μη σωστή ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, οι μη εναλλακτικές λύσεις που είχε η ομάδα σε κλειστή άμυνα που έπαιξε και μαζική άμυνα που έπαιξε ο Άρης κατά μεγάλες χρονικές περιόδους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν η αιτία που ο Άρης πανηγυρίζει για άλλη μια χρονιά για το χ που πήρε. Γιατί για τον Άρη είναι πανηγυρισμός το χ με στην Τούμπα, και είναι λογικό. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον Άρη και βαθμολογικά και για άλλους λόγους. Για τον ΠΑΟΚ αντιθέτως δεν είναι καθόλου καλό το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέσα στην Τούμπα, από τη νίκη όταν παίζει με τον Άρη. Βαθμολογικά τώρα, αν θέλουμε να το δούμε το θεματάκι, μπορεί να μην κόστησε τόσο πολύ, γιατί δεν έχασε την πρωτιά. Γκέλαρε και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στην φιλοσοφία του προπονητή, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο λειτουργίας ορισμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν πρωτοστάτες στην περσινή περίοδο, ήταν στυλοβάτες της ομάδος και φέτος δεν υπάρχουν, είναι θέμα χρόνου να έρθει και η ήττα μετά από 39 αγωνιστικές, γιατί 39, 31η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ δεν ιτήθηκε. Λίγο έλειψε, ένα λεπτό ήθελε για να ιτηθεί. Είναι θέμα χρόνου πραγματικά να έρθουν και ήττες. Και όσο σκέφτομαι ότι πηγαίνουμε χωρίς Μάτος, χωρίς Πέλκα, ο Πέλκας θα μείνει 10-15 μέρες έξω, όπως και ο Κουέστα θα μείνει αρκετό καιρό έξω, κάνα τρίμηνο. Πηγαίνουμε στην ΑΕΚ, η οποία έρχεται με φόρα, έρχεται με συνεχόμενες νίκες, είναι ανεβασμένη. Αν παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε με Πανετολικό, με Πανιόνιο, με Άρη, με Ατρόμητο κτλ., είναι ένας ΠΑΟΚ δηλαδή προβληματικός πραγματικά, που εντάξει μπορεί να μην έχει ιτηθεί, να έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία, να είναι πρώτος στη βαθμολογία, αλλά είναι θέμα χρόνου, παιδιά, να χαθούν βαθμοί και να βγεις εκτός στόχων ενδεχομένως. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ανασύνταξη, χρειάζεται ένα ηλεκτροσοκ, χρειάζεται λίγο νερό στο κρασί από όλους μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την οποιαδήποτε μίνι κρίση μπορούμε να την ονομάσουμε, γιατί μετά το σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο κτλ. Λοιπόν, πρέπει να ξυπνήσουν, πρέπει να αφυπνιστούν, πρέπει να γίνονται σωστές επιλογές, πρέπει να παίξουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ας κάτσει λίγο
ο τερματοφύλακας ο κύριος Πασχαλάκης λίγο στον πάγκο, δεν πειράζει. Ας κάτσει λίγο να δούμε και τις δυνατότητες ενός άλλου τερματοφύλακα για να του κάνει και καλό. Γιατί αυτή τη στιγμή βάζοντας μέσα τον Πασχαλάκη τον εκθέτει. Δεν είναι καλά το παιδί, δεν πατάει καλά το παιδί. Υπάρχει μια φάση συγκεκριμένη στο πρώτο μάτς, ένα σουτ που κάνει ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, η μπάλα πάει στο κόρνερ και ο Πασχαλάκης κάνει εκτείναξη. Τι κάνει? Λέω κάτι ήπια, δεν μπορεί ρε παιδιά, δεν είναι καλά. Η μπάλα πάει στο κόρνερ κοντά και ο Πασχαλάκης κάνει εκτείναξη. Λέω τι κάνει ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι καλά το παλικάρι. Ό,τι πάει μέσα γράφει, στη φάση που είναι, είναι ντεφορμέ, ψυγείο να τον πετάξει κατά ψύκτη, θα το φάει γκολ. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Κακά τα ψέματα. Την εκπομπή της Παρασκευής έκλεισα ένα φίλο του ΠΑΟΚ από Αμερική, γιατί τον είπε κουνέλα. Γιατί το χαρακτήρισε κάπως και είπα, είναι αμαρτία να λιδωρούμε τους παίκτες κατά αυτόν τον τρόπο παραμονές του ντέρμπι με του Άρη. Είχε δίκιο. Και του ζητώ συγγνώμη, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Η κουνέλα πιο λίγα πνίγει. Ωραία, ας κάτσει λίγο πάγκο να συνέρθει, να δει τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και να συνετιστεί, να δουλέψει και να γίνει καλύτερος από αυτό το μπασκαλάκι που είδαμε πέρσι. Αλλά ζωθούν ευκαιρίες και, και σε άλλους θεματοφύλακες. Υπάρχουν και άλλοι από πίσω. Όταν κάποιος δεν είναι καλός στη δουλειά του, νομίζω ότι ή παίρνει μια άδεια να συνέρθει ή βλέπουμε και τον επόμενο. Καλό είναι και ο Βαρέλα να κάτσει και αυτός λίγο να ξεκουραστεί, γιατί δεν είναι ο περσινός Βαρέλα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ πέρσι δέχτηκε 14 γκολ και φέτος είναι ένα σκορποχώρι. Και για να μην τρέχνουμε όλα στην άμυνα, ας μην λησμονούμε πως έφυγαν πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές, ας μην λησμονούμε πως απουσιάζουν σημαντικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, ο Βέρμπλουμ, έφυγε όλο το κέντρο σου, ο Κάνιας, έφυγε ο Σάκοφ, δεν έγινε σωστός μεταγραφικός σχεδιασμός για πολλούς λόγους. Ήρθε ο Εσίδη, ο οποίος είναι ανέτοιμος, βλέπουμε μέχρι το 60 λεπτό μπορεί να παίξει. Ήρθε ένας παίκτης από πίσω, ο Αγκούστο, ο οποίος δείχνει καλά δείγματα σε μερικά μάτς που έπαιξε. Οκ, okay, αλλά δεν είναι αυτό νομίζω που έψαχνε ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Έχουν γίνει λάθη. Βέβαια, υπάρχει το άλοθη και το ελαφρυντικό της αποχώρησης του Λουτσέσκου που πραγματικά έκανε ανάστατη όλη την ομάδα. Μέσα στο καλοκαίρι, 48 ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο τον ΠΑΟΚ συνεχόμενα αίτητο νταμπλόχο πρωταθλητή. Πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Και ένα παραπάνω όταν έχει αποχωρήσει από την Ευρώπη, τέτοιες εμφανίσεις είναι απαράδεκτες. Γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ κερδίζει με το Στανιό. Και τον Πανετολικό και τον Πανιόνι και τον Ατρόμητο. Ίδρωσε να τους κερδίσει. Και με τον Άρη έβαλε γκολ στο 96. Θα συζητήσουμε όμως για αυτό το μάτς, γιατί έχει πολύ ψωμί. Για τη διετσία μετάλλων, να κάνω εγώ ένα γενικό τέτοιο. Έτσι, και γλίτωσε την ήττα μετά από 39 αγωνιστικές. Γιατί αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα πραγματικά, ακόμα και ο Άρης που δεν ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ χθες, πέρσι ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στο 1-1 με το offside goal του Βέλεθ. Χθες δεν ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ έπαιξε, μπορεί να ήταν μέτριος, αλλά έχει περισσότερες φάσεις, περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό έχω να πω εγώ για το μάτς. Για τη διαιτησία θα περιμένω τον Ζάχο να κάνει μια γενικότητα και ένα γενικό σχόλιο και μετά να πάμε για διαιτησία και παραλυπόμενο. Και παραλυπόμενο, έτσι, γιατί υπάρχουν φάσεις, πρέπει να τις σχολιάσουμε και δύο, να πάρουμε θέση και φυσικά μετά και με τον κόσμο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Θεοδόρου, δημοσιογράφος είναι από την Αθήνα, Πανιώνιος είναι το παιδί. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, βγες και καμιά φορά να σε ακούσουμε ή έλα από εδώ στην πόλη μας να σε φιλοξενήσουμε και όλο στο στούντιο, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ καταρχήν να πω ένα μικρό σχόλιο. Δεν πήρε ο Άρης χ. Όταν ισοφαρίζει κάποιος το 97, ακόμη και καλύτερος να είναι, αυτός παίρνει το χ, έτσι. Άμα ήταν 2-1 προηγόταν ο ΠΑΟΚ και ισοφάριζε ο Άρης, θα είχε πάρει ο Άρης το χ. Αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, να πω κι εγώ 2-3 πραγματάκια. Ούτε ο Άρης ήταν καλός θες. Δηλαδή, ο Άρης ευτυχεί να κάνει στην πρώτη του επίθεση γκολ, όπως φυσικά όμως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, στην πρώτη του επίθεση γκολ, αμέσως μετά. Θεωρώ ότι ο Άρης δεν ήταν καλός και δεν ήταν καλός γιατί βασικά του στελέχη ήταν πολύ μέτριοι ως κακοί. Δηλαδή, να τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, ο Άρης πού στηρίζεται. Δηλαδή, ο καλύτερος του πέρσι παίκτης για μένα, ο Ντιγκινή, ψηλό δεν υπήρχε στο γήπεδο.
Και ο Ντιγκινί, περιμένουμε πράγματα. Ο Ντιγκινί, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει σε πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και να μαρκάρει και να πασάρει και να σκοράρει. Χθες, δεν ξέρω ο Νίκος αν έχει άλλη έτσι, άποψη. Τον βλέπω έξω. Άστο, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Εντάξει, εγώ τη δικιά μου λέω. Ναι. Γιατί αυτό λογικά την είπε και μετά πριν. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης δεν ήταν καλό. Ήταν μέτριο για μένα. Δηλαδή, Ντιγκινί δεν υπήρχε. Ματίγια, παρότι σκόραρε, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Σάσα δεν ήταν καλός για μένα. Για μένα. Δηλαδή, στα προηγούμενα, όχι ότι ήταν κακός. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πολύ καλύτερος ο Σάσα. Και κάνει φυσικά και την ανοησία για εμένα να πάει να μαρκάρει εκεί σε, ένα. Μετά θα τα σχολιάσουμε βέβαια. Κάνει την ανοησία να μαρκάρει αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα. Αφού έχει κάνει την ανοησία πρώτα ο Μάτος, ναι, για άλλη μια κάνει, φορά. Ναι. Ο οποίος πραγματικά. Θα το κάνουμε και για μένα. Σαν μικρό παιδί. Για μένα δεν είναι κάρτα, αλλά κάνει ανοησία που πας να μαρκάρεις εκεί. Πας, να κάνεις εκεί τι. Να κάνει εκεί ο Γιαννούλης τι. Να σας περάσει και τους δύο και να περάσει μετά τους πέντε και να βάλει γκολ. Μαρκάρισμα από πίσω στη γάμπα δεν ωραία, είναι κάρτα. Ωραία. Όχι, για μένα δεν είναι κάρτα. Για σένα. Για μένα, εντάξει. Ωραία. Θα το σχολιάσουμε μετά. Από πίσω μαρκάρισμα τιμωρείται με κάρτα. Ναι. Στη γάμπα, ναι, ίσα ίσα το ακούμπι στο πόδι. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Εντάξει, είναι, θα τα πούμε ενώ, μετά. Ενώ ο Ντιγκινί που αρχίζει να πέφτει πριν τον πιάσει ο Μάτος, ο Ντιγκινί λέει, ο Λάσον. Ωραία. Είναι ωραία. Κάρτα του Μάτος. Ωραία. Θα τα σχολιάσουμε μετά. Μπορείς να πεις και εσύ και εγώ θα ακουστούμε και δύο. Λέω ότι ο Άρης δεν ήταν καλός γενικά στο παιχνίδι. Μπορεί βέβαια και ο Πάουκ να μην ήταν καλός και αυτό γιατί μέχρι το 70, δηλαδή μέχρι την αποβολή του Σάσα, δεν νομίζω να ήταν καλύτερος ο Πάουκ, αλλά. Ο Άρης πραγματικά μέχρι ένα ορισμένο σημείο ήταν και ψιλοφοβισμένος, ιδιαίτερα μετά την ισοφάριση. Έτσι το είδα εγώ. Φοβήθηκε πολύ περισσότερο το παιχνίδι από ό,τι έπρεπε. Είπαμε, σεβασμό στον αντίπαλο, στην έδρα του παίζει, αλλά λίγο φοβισμένο τον είδα τον Άρη, από την αλήθεια. Ειδικά μέχρι το 30 λεπτό. Από την ισοφάριση του ΠΑΟΚ μέχρι το 30 λεπτό τον είδα λίγο φοβισμένο. Δεν έκανε βέβαια και ο ΠΑΟΚ τίποτα περισσότερο από τον Άρη μέχρι το 70 λεπτό. Έχασε και ο Άρης εκείνο το τέτα-τέτ με τον Ιντέγε. Και μετά την αποβολή φυσικά του Σάσα, βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι, μετά το 75 ιδιαίτερα, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει και να χάνει ευκαιρίες, δοκάρι και μία-δύο ευκαιρίες, και φυσικά να ισοφαρίζει στα χασομέρια. Θεωρώ ότι ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία, τεράστια, και παρότι ήταν μέτριος, έπρεπε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Παρότι ήταν μέτριος ο Άρης, δεν ήταν καλύτερος, συμφωνώ, ο ΠΑΟΚ έχασε περισσότερες ευκαιρίες, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, όπως έλεγα και πέρσι. Θεωρώ ότι αυτοκτονεί ο Άρης και δεν κερδίζει. Όταν το μάτς πάει στο 96, την μπάλα την καταπίνεις. Την μπαίνεις την μπάλα, την βάζεις στο στόμα, την τρως και την περιφέρεις εσύ γύρω-γύρω στο γήπεδο. Την καταπίνεις την μπάλα. Θεωρώ λάθος, όσο και καλός να ήταν ο Κόρχουτ, θεωρώ 90% δικό του λάθος τον γκολ του ΠΑΟΚ. Όπως και σε μια. Έτσι τα βλέπω εγώ. Κάποιοι άλλοι διαφωνούν, θα τους ακούσουμε. Θεωρώ δικό του λάθος τον γκολ. Και εδώ βέβαια με την περίπτωση. Με την περίπτωση εδώ του τραυματισμού του Κουέστα, για να πούμε έτσι και τα αρνητικά, φαίνονται ο λάθος σχεδιασμός που έγινε το καλοκαίρι, έτσι. Πάντα θα λέμε και τα άσχημα όταν τα βλέπουμε, τα είπαμε και νωρίτερα όταν φωνάζαμε εδώ πέρα ότι χρειάζεται ο Άρης αριστερό μπακ, δεύτερο τερματοφύλακα και αμυντικό χαφ. Αυτή τη στιγμή δες πως θα φαίνει τύχη. Και στα τρία χρειάζεται. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο βασικός τερματοφύλακας για 3 μήνες έξω, έτσι. Ποιος είναι τώρα, θα παίξει ο 19χρονος, ο 20χρονος, ο Έμαν. Κόκκινη κάρτα ο Σάσα δεν παίζει την Κυριακή. Αν την Κυριακή δεν κερδίσεις, το Χ στην Τούμπα πάει στράφη. Χ εγώ θα πω. Ένα και ένα, δύο βαθμοί. Έχεις υπολόγιζες 3 με τη Λάρισα, έτσι. Μείον ένα θα είσαι. Και φυσικά στα αριστερά, ο Κόρχουτ. Ο οποίος εντάξει δεν ήταν κακός χθες, αλλά μπορεί να τραυματιστεί και αυτός, μπορεί να φάει μια κόκκινη. Ποιος θα παίξει αριστερά. Καλό είναι να λέμε τα σωστά, να βλέπουμε και τα λάθος. Έγινε λάθος εκεί πέρα σχεδιασμός. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, ο Διαμαντόπουλος, ο Παντελίδης. Σίγουρα αυτοί φέρνουν τη σφραγίδα και φυσικά και ο πρόεδρος, έτσι. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα εύσημα πάντα έρχονται σε αυτούς τους τρεις, πρόεδρο, τεχνικό διευθυντή και προπονητή, και τα εύσημα. Και τα λάθη σε αυτούς πηγαίνουν, δεν μπορούν να πάνε σε άλλον. Λοιπόν, ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία, χθες επαναλαμβάνω. Μια ευκαιρία το οποίο και θα αναπτέρωνε περισσότερο το ηθικό και των παιχτών και του κόσμου. Εντάξει, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο και αν κερδίζαμε δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι στη θέση που θα τερματίσουμε, το είπα και την πρώτη αγωνιστική,
Σίγουρα θέλαμε την, και εγώ δεν είπα δεν θέλαμε. Άμα κέρδιζε τον ΠΑΟΚ με 38 αγωνιστικές, ναι, έχει να χάσει. Δεν θα έχει να το λέει. Γόητρο και θα έκανε το λέω. Ναι. Γόητρο. Θα γινόταν της ανομαλίας θα γινόταν σήμερα. Τίποτα δεν θα γινόταν. Θα γινόταν της ανομαλίας σήμερα. Αντιθέτως όμως, επειδή μετά το μάτς του ΠΑΟΚ Άρης έπαιζε και ο Άρης Πειραιώς με τον Παναθηναϊκό. Και, βγήκε 1-1. Με τον Παναθηναϊκό Θεσσαλονίκης εννοείς. Με τον Παναθηναϊκό Θεσσαλονίκης εννοείς. Δεν έχει καμία σημασία. Άρης Πειραιώς είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Άρης Πειραιώς Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκης. Δεν έχει καμία σημασία. Α, όχι, δεν έχει. Και επίσημα πλέον. Α, όχι, επίσημα του Άρτιν. Υπογράψαν κάτι συμβολέο. Επειδή έγινε το 1-1. Έπρεπε να κάτσουμε να χάσουμε το 1-1 λοιπόν στο 90. Να τελειώσω όμως. Ναι, δεν τελειώνετε με αυτό. Ναι, δεν σα κάτσε και τόσο καλά. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει με ένα Ολυμπιακό. Εμένα η ομάδα μου ενδιαφέρει. Μια ομάδα σου έφερε χ, πήρε επιτυχία, η άλλη ήταν αποτυχία. Εμείς δεν έχουμε ούτε το γούμενο, ούτε τον παγόνι, ούτε τον. Πώς το λέγανε τον άλλο με τον Ακρόπολ. Αυτή δεν ήταν ποτέ. Ούτε με τον Ακρόπολ. Ποτέ δεν ήταν παραδείγματο. Ναι, ναι, όχι. Τι λες, ρε, πλάκα κάνεις. Όχι, πλάκα κάνεις. Μια του Παναθηναϊκού το 10 και μια του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, τον Ολιζαντέμπε θα ρωτήσουμε για τον Παναθηναϊκό, έχεις δίκιο. Θα ρωτήσουμε τον Ολιζαντέμπε. Μάτσε, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, να ξέρει ότι μάτσε στην Ελλάδα στο 94. Ναι, μάτσε στην Ελλάδα. Σωστά, όταν χάνει όμω καμιά 14 σε 5 λεπτά από το 85 μέχρι το 95, έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, κάποτε θα μπει. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ναι, εγώ σου λέω κάτι. Εγώ δεν υπαστήθηκε. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα δημόσια. Λέω ότι μπράβο τον Ελιζαντέμπε που στην τελευταία επίθεση έβαλε γκολ. Φιλικά μάτς λοιπόν δεν διαμορφώνει. Ωραία. Θα το πω διαφορετικά. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το είπα και στην πρώτη αγωνιστική. Τον Άρης γκέλαρε γιατί ήταν γκέλα με τον Όφη. Λέω. Και, χθες, και το λέω και για το χθες. Φυσικά θα ήταν στο γόητρο και θα λέγαμε, θα σας το, όπως σωστά λες, θα σας το κολούσαμε στη μούρη, σας κάναμε το αίτητο. Σήμερα θα γινόταν. Άμα είχε διπλό χθες. Λέω, αλλά όσον αφορά την ουσία, δηλαδή στο που θα τερματίσει ο Άρης, νομίζω και με νίκη και με ισοπαλία στην ίδια θέση θα τερματίσει. Ναι, το γόητρο, ναι, το πείραγμα όπως λες, ναι, θα το λέγαμε αυτό, σίγουρο είναι. Δηλαδή, αυτό λες τώρα. Τι λέω τώρα. Ότι δύο βαθμοί παραπάνω. Ναι. Έτσι, δεν σε χρειάζονται. Δεν είπα αυτό. Λέω στην ίδια θέση θα τερματίσει. Ναι. Έτσι λέω. Δηλαδή, πέρσι, αν είχα δύο βαθμούς παραπάνω, δεν θα ήμουν στην ίδια θέση. Και αν είσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος. 53-53 βαθμούς. Ναι, μα θα το δούμε αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θα πεις για ένα λεπτό στην Τούμπα, έχασα την τέταρτη. Θα το δούμε. Εγώ λέω, ρε, πιθανολογώ ότι στην ίδια θέση που θα τερματίσει ο Άρης. Ζάχο. Έτσι λέω, ρε φίλε. Πιστέψατε. Ωραία. Μετά σου λέω τρεις ευκαιρίες, δύο γκολ. Ναι. Από ένα κακό, καλά, από και εσύ ένα... τέσσερις έκανες, δεν έκανες περισσότερες. Παραπάνω. 4,5, εντάξει, 4. Παραπάνω. Α, το πώς έκανες. Και ένα καθαρό γκολ ακυρωμένο. Και ποιο? Ένα ολοκάθαρο γκολ ακυρωμένο. Ολοκάθαρο γκολ ακυρωμένο. Άρα δηλαδή ολοκάθαρο γκολ. Από το Σιδηρόπουλο, ναι. Να πάμε λίγο και στη διαιτησία. Α, πάμε στη διαιτησία. Ολοκλήρωσες. Ήθελα κάτι, τέλος πάντων. Όχι. Είναι πάνω στη διαιτησία και πάνω στο τέτοιο. Είναι παραλυπόμενο όσον αφορά αυτά που γίνανε, ας πούμε, γιατί έχει βγάλει και ανακοίνωση ο Άρης όσον αφορά τις συνθήκες του παιχνιδιού. Εμείς φυσικά αυτά δεν είμαστε ούτε στην Τούμπα, ούτε στα μπουθ, ούτε στα, πώς τα λένε, στα ποδητήρια, έτσι, το τι γινόταν εκεί πέρα. Έχει βγάλει, ο επίσημος Άρης έχει βγάλει μια ανακοίνωση, θα τη διαβάσουμε. Δεν θέλω λίγο να σχολιάσω την ανακοίνωση του Άρη, πρέπει να την εσύ άμα θες. Θα τη διαβάσουμε έτσι μέσα σ' άκρας, έτσι, γιατί λέει κάποια... Ξέρουμε όλοι από πού ήρθε η ανακοίνωση. Α, και αυτή από τον Ολυμπιακό έρθε, ναι, ωραία. Δεν είπα αυτό. Ωραία. Όποιος έχει την αυτά, μία, δηλαδή, αυτά δηλαδή δεν γίνανε, ας πούμε, τα βγάλαν από το μυαλό τους, ας πούμε. Αυτοί που μετά τον γκολ στο 1-2 από πίσω που ήταν στη θύρα 4 μέσα κάποια άτομα, εκείνοι τι ήταν δηλαδή. Ήταν του παιχνιδιού, είχαν διαπίστευση γιατί είδα κάποιους ανθρώπους εκεί πίσω. Λέω. Δηλαδή η πρόκληση που έκαναν οι παίκτες του Άρη. Ποια πρόκληση έκαναν. Η πρόκληση στον γκολ. Ποια πρόκληση. Η πρόκληση στον γκολ. Και στο πρώτο που ο άλλος έχει μάθει να κατουράει καθιστός, γιατί οι άντρες όρθιοι κατουράν. Όρθιοι κατουράν, εγώ ξέρω οι άντρες. Ναι. Στα 4. Ναι. Και να κάθονται κάποιοι. Πρόκληση άλλοι, έκανε ο Ματίγια, δηλαδή έκανε πρόκληση. Ναι, βέβαια, πήγε στην 4. Πάνε να δει τι έκανε. Βάλε το βίντεο να δει τι έκανε. Σηκώθηκε και επανγγέλισε. Τι έκανε. Και πήρε και κάρτα. Συγγνώμη, πέρσι ο Αλέξανδρος ο μπαμπάς που με έλεγε, πήγε, έβαλε τον γκολ και πήγε μπροστά στη 3 και έκανε σουτ. Εκείνο δεν ήταν πρόκληση. Εκείνο ήταν. Δεν πήρε καμιά κάρτα όμως. Αυτός πήρε κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ περιγράφω τι έγινε. Δεν είμαι διαιτητής. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω γιατί πήρε κάρτα ο Ματίγια. Ένας να μου πει γιατί πήρε κάρτα. Έκανε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Αν έκανε καμιά χειρονομία. Και κόκκινη να τον βγάλει. Αν έκανε χειρονομία. Πανηγύρισε, έκανε άλμα. Πώς κάνει ο Ρονάλντο άλμα και προσγειώνεται και μας δείχνει τους μύσους του. Αυτός δεν έχει μύσους. Έκανε τέτοιο, την πυρουέτα και έκανε. Και τον έβγαλε κάρτα, είπε ο άνθρωπο. Για ποιον. Ναι, αυτό περιμένω. Αυτό που λένε τώρα από πίσω του πείραξε κανείς. Καλά, όντως, όχι. Εγώ δεν έγινε κάτι, ας πούμε,
και ο Κολτσίδας έλεγε τους παίκτες πάμε να φύγουμε. Ότι πέσανε, κοίτα, αυτό να σου πω. Γιατί ρωτάς, πολύ ωραίο. Στο, ακριβώς εκεί πέρα στον πανηγυρισμό πέφτει και τουλάχιστον αυτό μπορείς να το πεις. Έπεσε μια κροτίδα και φαίνεται νομίζω και στο, στο τέτοιο δίπλα στον αιματίγια. Μπορούσε να πέσει, λέω εγώ, που δεν θα το ήθελα, μπορούσε να πέσει και να κάνει τον νεκρό. Δεν μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε, ρε, μπορούσε. Ναι. Δεν υπάρχει, το κάνει. Υπάρχει γιατρός που θα τον εξέταζε και θα τον έκανε ρόμπα. Και θα τον υπάρχει έλεγε γιατρός που θα τον εξέταζε. Δεν έχεις τίποτα. Εγώ δεν είπα ότι θα γινόταν τίποτα. Δεν σου είπα. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Φυσικά. Ωραία. Άλλο, ωραία. Άλλο το ότι είναι επικίνδυνο και ότι μπορεί να χτυπήσει κάποιος. Ναι. Ωραία. Έτσι. Αλλά τώρα αυτό που λες νομίζω. Ωραία. Άρα στο δεύτερο γύρο να έχει και γύρω-γύρω από τον Τζέιμ. Καταρχήν πίσω από τον πάγκο του Άρη. Εγώ δεν είπα για τον πάγκο. Μα δεν είπα για τον πάγκο. Η ανακοίνωση ήταν και για τον πάγκο. Να δω. Τη διαβάσω. Θα τη διαβάσω μετά. Τη διάβασα εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικές δημιουργίες, δηλαδή η μία δεν ξέρω τι ήταν, αντιτρομοκρατική. Δύο διαφορετικές δημιουργίες αστυνομικών με διαφορετικές στολές. Δηλαδή έχει πάνω από 100 ματατζίδες. Και σου χαλάω έχει εκεί. Πάνω από 100 ματατζίδες. Που είναι στα επίσημα κιόλας. Και θέσεις και νέες. Δεν πειράχτηκε κανένας. Αντιθέτως, κάποιοι του Άρη, όταν βγήκε η ομάδα, χειρονομίες, προκλήσεις και τα λοιπά, και κατά τη διάρκεια του ζεστάματος και τα λοιπά. Αυτά δεν τα λέει όμως η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωση. Θα βγάλει, αν υπάρχουν αυτά, βγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τα πει. Εγώ θα πρέπει να πω τι λέει η ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή στο Βαρελάο, μα θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Τι θα στρώσουν κόκκινο χαλί. Όχι βέβαια. Περιμένε, για τον κόσμο λέμε. Για τον κόσμο λέω και εγώ. Εδώ μιλάει. Κόσμο δηλαδή στο Χαριλάου τι κάνει πίσω τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Βρίζει και βρίζει. Εγώ δεν λέω εδώ. Εδώ μιλάει για ανθρώπους. Για ανθρώπους λέει με διαπιστεύσεις. Μιλάει αυτό, για... Ναι, αυτό το λέει η ΠΑΕ Άρης. Ναι. Έχει αποδεικτικά στοιχεία. Όχι, δεν έχει. Εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλω. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό πώς το έλεγες για το Ολυμπιακό να ανοίξουν οι κάμερες στο τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάμερες, να τους κάνετε ρεζιλία. Στα αποδεικτήρια, αν υπάρχουν κάμερες, για να ρεζιλέψετε την ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, πείραξε κανείς, επαναλαμβάνω. Ρωτάω, την ΠΑΕ Άρης. Πειράχτηκε κανείς από την αποστολή του Άρη. Δεν νομίζω να βγει στην εκπομπή μας. Πειράχτηκε κανείς, επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω, κάνει παράπονα. Υπάρχει κανένα πρόβλημα από αυτούς που είχαν διαπιστεύσει, ρωτάω κάτι. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος πειράχτηκε, ο οποίος στήχτηκε ή ο οποίος έχει οποιοδήποτε πρόβλημα από αυτούς που είχαν διαπιστεύσεις, μπορεί όμορφα και ωραία να πάει να κάνει μήνυση. Σωστό αυτό που λες. Πάσα, assist μου δίνεις. Αλλά δεν μπορείς να βγάζεις ανακοίνωση. Assist. Ναι. Sorry, assist. Γιατί είπες τέτοιο και σωστά το είπες. Έχεις λέει αποδείξεις. Η ΠΑΕ λέει ότι έχει. Για όλα αυτά λέει η ΠΑΕ Άρης διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία. Πολύ ωραία. Να τα βγάλει κι εγώ μαζί. Πολύ ωραία. Να τα βγάλει. Να τα βγάλει. Αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Σωστός. Να αποφανθεί δικαιοσύνη. Σωστός. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Εγώ σε αυτό είμαι μαζί σου. Τι θα πει. Αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία να τα βγάλει για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όπως και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα υπάρχουν σίγουρα γιατί πήγανε 150 κάμερες. Οι χειρονομίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Άρη. Αν υπάρχουν να οι προκλήσεις που δέχτηκε ο κόσμος. Εγώ είμαι όλα στο φως. Και τα πάντα, όμορφα και εγώ είμαι όλα στο φως. Όσο είμαι καιρό εδώ, σου λέω όλα στο φως. Που κάνουν χειρονομίες, δείξτε. Να δούμε και τις κάμερες βέβαια και στα αποδυτήρια, έτσι. Αν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Τώρα, δεν το ξέρουμε. Τώρα, πάμε στο διαιτητή. Πάμε στο διαιτητή. Η εισβολή των οπαδών στο 1-2 είναι ό,τι πιο ηλίθιο υπάρχει. Εντάξει. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι ρεζίλι και κακό στην ομάδα σου. Και καλά είναι στο συγκεκριμένο σημείο εκεί να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και από τους φίλους οπαδούς του ΠΑΟΚ και από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Στο μόνο που συμφωνώ με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης και εδώ θα δώσω 100% δίκιο είναι ότι έχουν πέσει κροτίδες. Και δεν έχει γίνει ούτε μία σύσταση. Δεν έχει, δεν ξέρω αν έγινε σύσταση. Δεν έχει γίνει. Πάντως όλο το μάτς 90 λεπτά. Η απαραίτητη σύσταση. Ναι, ωραία. Η απαραίτητη συστάσεις 100 φορές θα το πεις. 100 φορές θα το πεις. Για να σταματήσει αυτή η βλακεία. Γιατί καλό είναι αυτό που λέμε ότι η πρόληψη σώζει. Δηλαδή, αν αρρωστήσεις βαριά, χτύπα ξύλο μακριά από όλους μας, είναι αργά για σένα. Αν πηγαίνεις και κάνεις εξετάσεις σου και είσαι με τον γιατρό και έχεις αυτό και ξέρω, μπορεί να προλάβεις κάτι. Η πρόληψη σώζει. Δηλαδή, μην περιμένουμε να γίνει κάτι, να χάσει κανένας κανένα χέρι, κανένα μάτι, να του φύγει κανένα κεφάλι. Καμιά καροτίδα. Για να αρχίσουμε να λέμε πάλι. Πάμε, πάμε. Είναι ό,τι πιο ηλίθιο, ό,τι πιο ανόητο, ό,τι πιο χαζό μπορούσε να κάνουν. Και η ομάδα κινδυνεύει να τιμωρηθεί, και ρεζίλη γίνεσαι και πας χρόνια πίσω. Και μέσα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή
όσο δυνατό είναι αυτό που λέω να μάθουμε και με ό,τι ισοδυναμεί αυτό, ότι υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Υπάρχει νίκη, ήττα και ισοπαλία. Ούτε με μία ήττα έρχεται καταστροφή, ούτε με μία ισοπαλία έρχεται καταστροφή. Ιδίως όταν έχεις τον τίτλο του πρωταθλητή, του ταμπλούχου, του αίτη, του που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πάμε Τάσο λίγο στο διαιτητή. Εδώ κάτι ένα ακόμη σχόλιο αυτό ήθελα, που ήθελα να πω και το έτσι. Φαίνεται ο Άρης, μετά τις 9 και λίγο αργότερα. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι, παιδιά. 45 λεπτά, 50 λεπτά θα έχουμε και αύριο μέρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι η ικανότητα αυτή του ΠΑΟΚ τόσο πολύ ή αδυναμία του Άρη. Ο Άρης φάνηκε και αδύναμος στις στατικές φάσεις στα ψηλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δείχνει ότι είναι καλός ο ΠΑΟΚ στα στατικά. Το ιδιαίτερα. Μάτος τα έχει, το έχει. Ναι. Δεν μιλώ μόνο για το Μάτος γενικά. Δηλαδή στις έντρες είχαμε, εντάξει, είχαμε έτσι μια δυναμία. Παρότι και τα δύο μπακ μας, τα σέντερ μπακ μας είναι ψηλά παιδιά, είχαμε μια δυναμία. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε στον, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε για και κάποια παραλυπόμενα που θέλω εγώ, τις διαιτητικές αποφάσεις. Ξεκινάμε. Λοιπόν, οι διαιτητικές αποφάσεις. Ξεκινάμε πρώτα με τη φάση. Ποια φάση θα ξεκινήσουμε? Καταρχήν να πούμε. Για τις αποβολές. Να σε ρωτήσω αν έχεις παράπονο από το Σιδηρόπουλο. Ναι, έχω παράπονο από το Σιδηρόπουλο. Έχω παράπονο στη φάση του Σάσα. Mm-hmm. Τη θεωρώ από πολύ αυστηρή έως ανύπαρκτη την κάρτα του συγκεκριμένου διαιτητή στο γκολ. Λοιπόν, να το σχολιάσουμε. Ξέρω από πού θες ξεκινάμε. Θεωρώ, για να τελειώσω, για να κάνω, θεωρώ. Ένα σχόλιο δώσε μου. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι αν δεν είχε βγάλει την κάρτα, δηλαδή είναι αυτό που σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα οι διαιτητές παίζουν συμβιβαστικά. Έβγαλε την κάρτα στο Μάτος, έπρεπε να την πατήσει με κάτι άλλο. Και βέβαια, οι αποβολές αυτές οι δύο κακό κάνουν στον Άρη. Ο ΠΑΟ χάνει το Μάτος, πραγματικά έναν παίκτη ποιοτικό, αλλά από τη δύναμή του τουλάχιστον την επιθετική ισχύ δεν χάνει. Ο Άρης όμως χάνει αυτόν που έδινε βοήθειες και δεξιά και αριστερά στα μπακ. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλο ποσοστό της καθίζησης του Άρη στο τελευταίο 20 λεπτό. Δηλαδή και από τις αποβολές ο Άρης χάνει. Ο Σάσα δεν θα γίνει ποτέ μεγάλος παίκτης. Δεν υπάρχει μεγάλος παίκτης. Γιατί δεν έχει μυαλό. Mm-hmm. Όταν βλέπεις μέσα στην Τούμπα, ναι, και ξέρεις. Γιατί το είδε ο Σιδηρόπουλος. Δεν τον είπανε κάτι ότι. Το είδε ο Σιδηρόπουλος του ημιχρονού, άλλο θέλω να πω. Mm-hmm. Ότι έχει ακυρώσει ένα ολοκάθαρο γκολ. Ένα γκολ που αν θέλεις είναι στην ίδια γραμμή, αλλά ο νόμος λέει ότι για τη διαφήμιση λέει εγώ του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό το λέει ο Κάκος, δεν το λέει ο νόμος. Ο Κάκος το λέει. Δεν μπορεί να το λέει έτσι ο Κάκος. Ναι. Είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Mm-hmm. Όταν είναι μισό νύχι. Ο Βαρούχας offside είπε. Λοιπόν, άμα το πάμε, ναι, και εγώ, ναι, τα μάτια μου τι λένε, δεν με ενδιαφέρει, αλλά επειδή το είπες για τον Κάκο. Γι' αυτό. Λοιπόν, έχει ναι, ακυρώσει ένα ολοκάθαρο γκολ του Μάτος, ναι, που θα έμπαινε ο ΠΑΟΚ με 2-1 στα αποδυτήρια, και θα ήταν πολύ διαφορετικό το μάτς. Πέρα από το ότι έχει ακυρώσει αυτό τον γκολ ο Σιδηρόπουλος, μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα. Με μισό νύχι που λέει ο λόγος. Ναι. Έτσι, που αυτό δεν μπορεί να το δει γιατί δεν υπάρχει γραμμή. Δεν φταίμε εμείς που δεν υπάρχει γραμμή. Το ΠΑΟΚ TV φταίει. Μπράβο. Δεν φταίμε εμείς. Όταν λοιπόν ακυρώνει ένα ολοκάθαρο γκολ στο τέλος του ημικρόνου που ξέρεις τι ψυχολογία παίρνει. Ναι, θα πω η ομάδα, εγώ μετά, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Σου δίνει και την κόκκινη με τόσο μεγάλη ευκολία γιατί mm-hmm. είναι, πραγματικά είναι αφελέστατος, για να μην πω κάτι παραπάνω, από Α για το Μάτος. Όταν έχει κάρτα ρεσιμάτος και είσαι 1-1, δεν κάνεις τέτοιο μαρκάρισμα πριν από το κέντρο. Έχει συνηθίσει να μην του τις δίνουν. Ναι, την έδωσε όμως η Σιδηρόπουλος. Πολύ εύκολα στο πρώτο ημίχρονο, ναι, που σήκωσε το χέρι αυτό που λες. Το χέρι ήταν. Την έφαγε την κάρτα. Ήτανε. Άρα την αγωνιά έδωσε. Στον τέτοιο. Άρα την έδωσε. Όχι, τη δεύτερη λέω έτσι. Χάρισε τίποτα στο Μάτος δηλαδή. Τη δεύτερη λέω έχει συνηθίσει να μην του τη δίνουν εύκολα. Άλλο λέω εγώ τώρα. Άρα ο Σιδηρόπουλος την έδωσε. Ναι, ήταν κέντρινη. Άρα δεν πρέπει να έχει παράπονο. Ένα γκολ αφισβητούμενο ακυρώνει. Ωραία. Βλέποντας το VAR mm-hmm. και θυμήθηκα τη φάση της Λειψίας που έπαιξε ο Σιδηρόπουλος στη Λειψία, στο Champions League. Ναι. Δύο μέτρα και το. Ναι, το δεύτερο γκολ. Ναι, αν μπράβο, και το, ναι, είχαμε πει, αν θυμάσαι. Μα εγώ σου λέω ότι είναι κακός διαιτητής, σου είπα. Τέτοιος έτσι. Ναι, yeah. Όχι, για να δούμε γιατί φοβάμαι. Άρα μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα. Το πρωταθλητή ΠΑΟΚ, ο Σιδηρόπουλος τον ακυρώνει ένα γκολ που είναι υπέρ του επιθετικού. Λέω εγώ για να μην πω ολοκάθαρο. Θα πω εγώ. Εντάξει, δίνει πολύ εύκολα. Ενώ είναι βλακεία του Μάτος βέβαια. Αλλά έχει αρχίσει να πέφτει ο Λάρσον πριν καν τον ρίξει. Εγώ λέω πολύ εύκολα έδωσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όχι ότι δεν είναι. Είναι βλακεία του Μάτος. Όπως βλακεία και του Σάσα είναι
που αμέσως από ένα λεπτό, ενάμιση, δύο, τρία, ούτε δύο λεπτά. Ούτε δύο λεπτά. Πας και κάνεις αυτό το μαρκάρισμα. Είναι μαρκάρισμα από πίσω. Μπορεί να μην είναι σκληρό μαρκάρισμα, αλλά τιμωρείται το μαρκάρισμα από πίσω, ιδίως στο σημείο που χτύπησε τον ποδοσφαιριστή στη γάμπα. Είναι το πιο επικίνδυνο σημείο μετά από το καλάμι που μπορεί να τον αφήσει εκτός δύο μήνες τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω. Εντάξει. Νομίζω, έτσι το έχω δει εγώ, γιατί νομίζω το χτύπησε εδώ στο, λίγο πιο πάνω από το κουτουπιέ το βρήκε. Νομίζω. Πιο κάτω από την γάμπα το βρίσκει. Ανάμεσα στην γάμπα και το κουτουπιέ είναι φάουλ. Φάουλ είναι, εγώ δεν είπα. Είναι βλακεία λοιπόν του Σάσα. Είναι βλακεία του Σάσα. Κάρτα δεν είναι. Είναι βλακεία του. Θα το δώσει την κάρτα. Ωραία. Θα τη δώσει την κάρτα. Θα τελειώσει και θα πω και για τις φάσεις αυτές. Για μένα πιστεύω ότι είναι κάρτα, γιατί είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω. Ναι. Το κατάλαβες. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Για να πω και εγώ την άποψή μου. Όπως και εύκολα έδωσε την κάρτα στον. Λέω ότι το γκολ που λες εσύ, το ακυρωθέν. Φυσικά δεν υπάρχει γραμμή και δεν φταίμε εμείς αυτό. Φταίει το ΠΑΟΚ TV. Ας ήσασταν. Σέβαλα δύο φάσεις με γραμμή. Τα έχω βάλει και στο post στο Facebook. Άμα μπουν φίλοι. Αυτό τώρα τι είναι, ρε, μπορούν να μπουν οι φίλοι στο Facebook σελίδα Τάσος Ιατρόπουλος. Ποιος την έβαλε την γραμμή. Τάσος Ιατρόπουλος. Τρέχει να δείτε. Την έβαλε την γραμμή. Ποιος την έβαλε την γραμμή. Τι ποιος την έβαλε την γραμμή. Αυτό υπάρχει. Από κομπιούτερ γίνεται αυτό. Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω ας ήσασταν σε κάποιο κανάλι που έχει τη γραμμή, δεν φταίει ο Άρης. Δεν φταίει ο Άρης. Εγώ λέω Μακάριος Σιδηρόπουλος. Δεν φταίει ο Άρης. Να με παίξει, που να με παίξει εμένα γραμμή, έτσι μέσα στο Χαριλάου. Θα το και να αυτό. Με παίξει έτσι και στο Καραϊσκάκη ο Σιδηρόπουλος. Δηλαδή να ακυρώσει καθαρό γκολ του Ολυμπιακού. Ωραία. Και να δώσει εσύ και εύκολα κάρτα στο Ολυμπιακό. Λέω εγώ τώρα για να πω και εγώ τη δική μου άποψη. Παρακαλώ. Λέω ότι ο διαιτητής Σιδηρόπουλος στον γκολ, α, υπήρχε γραμμή να πάει στο VAR να τη δούμε αν είναι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι είναι offside, αλλά Βέλεθ. Φαίνεται και δηλαδή λίγο αυτό το... δεν υπάρχει γραμμή, πώς είδε ότι είναι offside. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς... Πώς για. Είδε πιο μπροστά αυτό που σου λέω. Μα αφού δεν έχει γραμμή, ρε Ζάχο, πώς είδε ότι είναι offside. Σου λέω, όπως βλέπω εγώ ότι είναι offside, ότι είναι λίγο μπροστά, αυτό θεώρησε. Τι να σου πω. Μάλιστα. Τι να σου πω. Πώς να σου πω και κάτι. Η οπτική γωνία που μας δίνει η κάμερα δεν είναι ίσια. Δεν είναι ίσια η κάμερα, δεν είναι στην ευθεία. Είναι λίγο πίσω, έτσι. Δηλαδή, αν το φέρουμε τέτοιο, μπορεί να είναι και λίγο πιο μπροστά. Εγώ για να δεις ότι. Άρα υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση. Λέω, όχι. Στην οποία. Τη δίνει υπέρ του Άρη. Όχι. Εγώ. Όχι. Περίμενε, ρε φίλε. Εσύ είπες ότι είναι σίγουρο γκολ. Εγώ λέω ότι είναι offside. Εγώ βλέπω ότι είναι. Είπες ότι είναι γκολ. Όπως εσύ λες ότι είναι, είσαι σίγουρος ότι είναι γκολ. Λέω και εγώ ότι είμαι σίγουρος ότι είναι offside. Ότι είναι, αλλά Βέλεθ γκολ. Άσε που είναι. Η κρίση του διαιτή πια είναι, αφού λες δεν υπάρχει γραμμή. Πώς το δίνει, αλλά η κρίση τη διαιτητή, εφόσον δηλαδή, δεν υπάρχει γραμμή, άρα, είναι υπέρ του Άρη. Άρα επειδή ήταν συντούμπα, έπρεπε την αφισβήσει, να τη δώσει τον πάγο. Αλλά όταν είναι και φαίνεται στην ίδια ευθεία ο επιθετικός με τον αμυντικό. Όχι, φαίνεται για σένα, Τάσο. Για σένα. Σου λέω ότι είναι λίγο μπροστά το χέρι. Εγώ λέω ότι είναι λίγο πίσω. Εγώ λέω ότι είναι μπροστά. Όχι ότι είναι λίγο πίσω, εγώ λέω ότι είναι στην ίδια γραμμή. Ωραία. Εγώ λέω ότι το χέρι του προεξέχει του σώματος του Ρόου. Έτσι λέω. Μπορεί να είμαι τρελός. Εσύ μπορεί να βλέπεις κάτι διαφορετικό. Λέω ότι στο. Πάντως του Βέλεθ το περσινό ήταν πολύ πιο offside. Του Βέλεθ μπήκε η γραμμή που είπα. Λέω, του Βέλεθ μπήκε η γραμμή από το. Πού ήσασταν πέρσι, συνδρομητικό. Στο. Σου είπα ότι είναι. Τα νύχια του ήταν offside. Ωραία. Σου είπα ότι ήταν offside. Έπες, είπα. Ναι. Ο κόσμος, λοιπόν, ναι, δεν την είδε τη φάση. Έτσι, ναι. Δεν την είδε. Περίμενε. Είπα και για τις φάσεις. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμιά κάρτα. Είναι από πολύ αυστηρή έως ανύπαρκτη. Θεωρώ ότι την έδωσε γιατί είναι Έλληνας διαιτητής και παίζει συμβιβαστικά. Έδωσα στον γηπεδούχο, στον πρωταθλητή. Πρέπει να δώσω και στον άλλον. Πολύ τον ακύρωσε, ρε φίλε. Γκολ τον ακύρωσε τον πρωταθλητή. Και όχι μόνο γκολ τον ακύρωσε και δίνει και εύκολα καπάκι την κόκκινη στο κάτω. Λέω για τις καθυστερήσεις. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν δικαιολογημένα τα 7 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν δικαιολογημένα, γιατί λέω εγώ, τα 7 λεπτά. Στο δεύτερο. Το ότι μπήκαν κάποιοι τι, εκεί και πανηγύριζαν τέτοιο. Δεν φταίει ο Άρης. Λοιπόν, να στα πω εγώ. Δεν φταίει ο Άρης αν υπήρχαν αταραχή εκεί και πέφταν οι κροτίδες και τα τέτοια. Δεν είναι για την αταραχή. Γιατί. Λάβω, ναι. Εδώ δεν σε μου λέει και ο Παρασκευάς. Ναι. Ο Ακπόμ κάνει δύο φάουλ στον Κουέστα ώστε να τραυματιστεί και δεν παίρνει ούτε κάρτα. Τι λες, δε φίλε. Στο όχι, στον τραυματισμό. Εντάξει, φταίει, έχει κάνει ένα τι ακόμη φάουλ. Έχει κάνει ένα ακόμη φάουλ, εντάξει. Στον τραυματισμό δεν φταίει. Βέβαια, εδώ να πούμε. Περίμενε, εδώ να πούμε. Ναι. Ότι, γιατί ακούμε τρελά πράγματα από το πρωί. Καθυστερείς, λέει, έπεφτε ο Κουέστα. Έπεφτε ο Κουέστα. Όχι, δεν έπεφτε ο Κουέστα. Γι' αυτό ο Κουέστα είχε πρόβλημα και έπεφτε ο άνθρωπος. Ναι, ποιος άλλος έπεσε. Πες μου έναν ακόμα. Έπεσε άλλη μία ο τέτοιος, έχεις δίκιο, ο Κόρκουτ, από την αγωνιά του μάτος. Ποιος έπεσε άλλος. Την κοινή δεν έπεσε που έφαγε την μπάλα, δεν μέξε το πρόσωπο. Εφτά. Α, ντεμεκ την έφαγε. Ναι, ντεμεκ. Δηλαδή όταν κάνει κεφαλιά, δεν πονάει.
Ωραία, ρε φίλε. Δεν μου λες, 7 λεπτά έδωσε. 7 λεπτά έδωσε. Πόσο να δώσει, ρε φίλε. Θα δικαιολογήσω τώρα. Όχι, 7 έδωσε. Πόσο να δώσει. Λίγα έδωσε, σου λέω. Πόσο, 10, 12. Θα παίξουμε παράταση και πέναλτι. Όσο χρόνο έφαγε, ρε φίλε. Ή όσο χρόνο έφαγε από τον καθαρό χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πόσε αλλαγέ γίνανε στο δεύτερο μήχρονο. Πόσε αλλαγέ. Γίνανε 5. Πέντε. Μία, μισό... ήταν πέρκα υποχρεωτική. Ναι. Από μισό, όχι, λεπτό. Ναι, πέντε, από ναι. Μισό λεπτό είναι 2,5. 2,5 λεπτά. Πόσες ναι. φάσεις είδε στο ΒΑΡ. Ναι. Είδε 3 φορές στο ΒΑΡ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία, δεν είδε. Δεν ξέρω, δύο. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είχαμε και replay. Πού πήγε στο δεύτερο ημίχρονο στο ΒΑΡ. Τι. Δεν θυμάμαι. Πού πήγε στο ΒΑΡ. Μπορεί να πήγε. Σε δύο φάσεις πέναλτι μόνο. Όχι, σε εκείνο που ζητούσα που φυσικά δεν είναι ανέκδοτο, δεν πήγε. Τον είπαν από το ακουστικό. Δεν πήγε. Ναι, τον είπα. Ναι, περίμενε. Άλλο ένα λεπτό και ένα δύο λεπτά. 4,5. Φταίει ο Άρης. Κάτσε, ρε φίλε. Έχει άλλο. Κάτσε, δεν έχει. Για πες. Δεν μου λες. Όταν αποβλήθηκε ο Σάσα. Ναι. Πόση ώρα έκανε να βγει έξω. 12 λεπτά. Πόσο έκανε, ρε. Εσύ πες μου. Δηλαδή αυτό προσμετράτε, προσμετράτε στις καθυστερήσεις. Αφού διακόπτω εγώ, δεν είναι καθαρός. Ωραία, 4,5 έκανε 2,5 λεπτά δηλαδή. Όχι. Πόσο έκανε. Όχι. Δεν ένα λεπτό σου λέω τουλάχιστον. 5,5. Άντε, άλλο πάρα. Άλλους τραυματισμούς δεν είχε μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, καλά, οκ. Ό,τι κινεί δεν έκατσε κάτω πόση ώρα που τραυματίστηκε. Εντάξει. Πόσες φορές που διακόψατε το μάτσο και δεν τραυματιστήκατε. Οκ, ρε φίλε, εντάξει. 7 και 7 λεπτά, 14 λεπτά παίξαμε ένα ημίχρονο παράταση. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τόσο είναι. Οκ, ωραία, ακουγόμαστε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εγώ σου λέω κάτι. Μακάρι. Μακάρι να με παίξει εμένα ο Σιδηρόπουλος στο Χαριλάου ναι. και να με σφίριξει έτσι. Ναι. Ναι, πέρσι δεν νομίζω να έχει παράπονο από τον Ιταλό. Από τον Ιταλό δεν νομίζω να έχει παράπονο. Από ποιον Ιταλό. Από τον Ιταλό που σε έπαιξε στο Χαριλάου. Δεν νομίζω να έχει κανένα παράπονο. Γιατί έχει εσύ, δεν σου έδωσε πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι. Ξέρω εγώ. Ωραία. Το δικό σου ήταν που ήταν το τέτοιο του ίσια δίπλα ένα κάτω στα πάνω. Μην λέμε τα ίδια. Ίσια, τι ήταν, ανοιχτό το είχε μωρέ. Τέλος πάντων. Εγώ είδα ένα διαιτητή. Ωραία. Ο οποίος φύριξε 50-50. Είδα ένα διαιτητή ο οποίος πολύ εύκολα ενώ το ΒΑΡ το έστειλαν γιατί φωνάζεται για το ΒΑΡ και σας είπα ότι οι φάσεις πάνε κατευθείαν εκεί που είναι συνδεμένο δεν πήγε το στο ΒΑΡ. Δεν μπορεί να κάνει κανείς καμία παρέβαση. Τι, πώς, και πώς το είδαν στο ΒΑΡ. Όχι, οι τέτοιοι. Αυτοί που ήταν στο. Μπράβο. Αυτοί που ήταν στο. Δεν ξέρω. Αυτός που ήταν στο. Πώς το λένε. Ποιος φύριξε τον Πάκου στον Ατρόμητο. Τζοβάρας. Ναι, ο Τζοβάρας, αυτός. Α, μπράβο. Είσαι ο Τζοβάρας. Όχι, δεν ξέρω ο Τζοβάρας. Αυτός που δεν είδε το πέναλτι του Ολυμπιακού Τρίπολη, στον Παράλες. Αυτός ήταν ο διαιτής και ήταν στο ΒΑΡ. Ο Κουμπαράκης ήταν διαιτής. Ναι. Α, και αυτός ήταν στο ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ πάλι. Ωραία. Με κατάλαβες και βλέπω ότι πολύ εύκολα ναι. δεν κατακυρώνει τον κόλ. Εγώ για το Σιδηρόπουλο βλέπω έναν άνθρωπο που ήθελε το μάτς παρότι έγινε 1-2. Ήταν ο Άρης εκεί σε εκείνη την φάση. Τυχερός έκανε κόντρα, μπήκε γκολ. Ήθελε γενικά το μάτς να το λήξει χ. Εγώ έτσι λέω. Δηλαδή, αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Διαιτητής να μην αφήσω κανένα παραπονούμενο, να συμβιβάσω. Να συμβιβάσω να πούμε τα πράγματα. Και ένα παραλυπόμενο να πούμε, ένα τελευταίο. Πριν πάμε στο τέτοιο, γιατί 9 και 5, εντάξει, συγγνώμη. Πρέπει να κάνουμε τους χορηγούς. Ναι. Πάμε στους χορηγούς τότε, να το πούμε μετά. Αυτό ήθελα για πραγματικά. Θεωρώ και εσύ πιστεύω, άσχετα αν είναι το συνοπαδό σου, δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσει αυτό το πανό που είδα στην θύρα 4, ότι Άρης στα εύκολα και στα δύσκολα δεν ασχολούμαστε. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτός που το έγραψε έχει πραγματικά τεράστιο χιούμορ, δεν μπορώ να τον, είναι θεούλης, ένας μικρός θεούλης είναι. Λοιπόν, αν κάποιος δεν άφησε την ομάδα του στα δύσκολα, νομίζω δίπλα στο όνομα είναι η επιτομή, είναι η οπαδή του Άρη. Στα κουτσοχώρια, έτσι όπως σωστά μας κοροϊδεύατε, τρέχαμε συνέχεια. Εγώ δεν έτρεχα. Προσοχή. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Εγώ δεν έτρεξα. 50 άτομα. Δεν έτρεξα. 50 εγώ. Άτομα σου λέω. 50 άτομα έτρεξαν. Εγώ να σου πω ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Άρης είχε κόσμο σε μάτς που δεν τα έχεις εσύ στην Αλφα. Στο Βυζάντιο κοινοχώμα. Στην Αλφα. Θα σου πει. Εγώ δεν πήγα σε κανένα. Ρε. Αγιονέρι, πόσο κόσμο εγώ δεν πήγα σε κανένα. Στο Βυζάντιο κοινοχώμα. Εγώ για μένα. Με το φιλότα πόσο. Εγώ δεν λέω ψέματα. Αυτό εννοούν. Εγώ δεν λέω ψέματα. Για το εγώ δεν έτρεξα εγώ. Που έγραφε, για Σαββουρίδη και τα λοιπά. Πού το, τι έγραφε για τους, δεν το κατάλαβα πραγματικά. Σορκίζομαι. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Όχι, το άλλο έλεγα. Διάβασε όμως και το ρε φίλε, κάτι έλεγε για το Σαουρί, δεν κατάλαβα. Στο δεύτερο χάνει το IQ σου, μου φαίνεται. Όχι, πες ένα στο σχολείο. Όχι, πες μα στο σχολείο σου εδώ. Θα φύγουμε. Πες μα στο σχολείο σου. Α ξεφύγουμε, ρε σε λέω. Α ξεφύγουμε, μόνο και τι έγινε. Να χορηγού σου είπε την άλλη φορά ο. Α, ναι, σωστά. Α, να ξεφύγουμε από του χορηγού. Θα σχολιάσουμε και μετά. Μα έκανε και σήμερα ο Καβαδία. Έλα, Βασιλάκη. Πάμε λίγο στο break των 9. Θα επανέλθουμε. Θα δώσουμε.
το λόγο πλέον και στον κόσμο. Στο ακροατήριο. Όμορφα και έρεμα. Χαλαρά βλέπετε σήμερα τι επίπεδο υπάρχει εδώ στην εκπομπή. Πολύ δάπεδο επίπεδο. Να δούμε πώς θα πάμε τις γραμμές. 2310-287 και 3 οχταράκια. Χαλαρά, έτσι. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι και όσοι μας κρυφαίνουν. Χανιώτης, Χανιώτης, μην ξεχνιόμαστε. Χανιώτης. Έλα! Προς τιμή του το παιδί. Λες, το είδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης. Στα μικρόφωνα, συντροφιά παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. Εμείς τα είπαμε εδώ με τον Ζάχο. Από τη δική μου πλευρά εγώ για τον ΠΑΟΚ, από την δική του πλευρά ο Ζάχος για τον Άρη. Σχολιάσαμε και για τη διαιτησία και για την αγωνιστική παρουσία των ομάδων μας στο γήπεδο της Τούμπας. Σχολιάσαμε για το σκορ. Όπως τα είδαμε εμείς, δεν σημαίνει την άποψή μας. Οι γραμμές πλέον δικές σας, να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Αφού στείλω πολλά χαιρετήματα στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον Μισελ, στο Apollo Bay, στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία, που ξημερώματα εκεί το τρολοκομείο με την παρέα του μας ακούει στην υπέροχη μαγαζάρα του. Έτσι και σε όλη την οικογένεια και σε όλα τα φιλαράκια σου εκεί πέρα. Τι σε είχα ετοιμάσει, τη γλίτωσε, τη γλίτωσε. Τι σε ετοιμάσα, τέλος με. Τι, με χίτι. Δεν γίνεται. Σε είχα ετοιμάσει έτσι ένα καλό έτσι σκετσάκι. Στο έδωσε το χικάκι ο σίδηρο. Γκρένιαξε, έκλαψε, το πήρε στο χικάκι. Πάλι sold out είχαμε στην Αγία Βαρβάρα. Με πήρε ο Παπαζήσης που είναι στην Ενωρία. Λέει sold out πάλι. Να είστε καλά, λέει παιδιά. Sold out στα κεριά κάναμε πάλι. Που ξέρω είναι ο Κρεοπόλης του Σκουμπάρ. Ποιο? Όχι, ο παπάς ενωρία. Ο αισιόδοξο. Ο παπάς ενωρία έχει στην Αγία Βαρβάρα. Λένε να είναι καλά τα παλικάρια. Βγαίνοντα, λέει, όλη του μπάναψε από ένα κεράκι. Sold out. Μισή η χαρά σα. Φυσικά μισή. Διπλό έπρεπε να πάρει. Η άλλη σα η ομάδα έφερε. Και άλλη, τι με νοιάζει, ποιο Ολυμπιακό δεν φύγει. Έμεινε κορυφή ο Πάου. Ναι, έμεινε κορυφή. Τώρα με διπλό στην Αεκούλα τελειώνει η Μπουγάρα. Έπρεπε να είχα εγώ τώρα αυτοκτόνησα τι διαγωνιστικέ 10 βαθμού θα είχα. Στον κόσμο μιλήσει. Να τον αφήσω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, να είμαστε λίγο σύντομοι σήμερα. Ναι, ναι, Κώστας Άρης. Έλα, δεν έχω να πω πολλά στο συνοπαδό μου τον Ζάχο. Θα πάμε, πιάσω τον άλλον. Θα πιάσω λίγο τον άλλον. Μπήκα λίγο στο προφίλ σου, δεν βρήκα αυτή τη φωτογραφία που λες για το site. Σε ποιο προφίλ μπήκες από τα τρία? Δεν ξέρω πώς θα είσαι, φίλε, δεν σε παρακολουθώ παντού. Έχω κάνει post για την εκπομπή σήμερα. Στο Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος. Καθένα τέλος πάντων δεν το είδε, δεν το απολογούμε. Φαντάζομαι έχει τραβήξει μια ευθεία, μια γραμμή. Έχει τραβήξει και τι κάνει αυτό και τώρα και δύο ζάκουσε, αφού δεν μπορεί να διαιτήσει εσύ. Είναι μια γραμμή τραβήξη. Ναι, είναι μια άσπρη γραμμή. Και από τη γραμμή offside εγώ το βλέπω. Λοιπόν, κοίταξε για να καταλάβει. Επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που αυτό έχει να κάνει με την προοπτική τη γραμμή. Παίρνει δύο παράλληλε ευθείε. Την ευθεία που είναι στη γραμμή στο τέρμα, στο εξηγώ απλά για να το καταλάβουμε όλοι. Και την ευθεία που είναι στην μικρή περιοχή, σωστά. Αυτή, επειδή αυτές είναι δύο παράλληλες γραμμές, σωστά. Ναι. Στον τριδιάστατο χώρο είναι δύο παράλληλες γραμμές. Ναι, ρε φίλ, το επειδή αυτό. Όμως πρόκειται. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Επειδή όμως πρόκειται τι για φωτογραφία. Μαθηματικά είναι... και άλγεβρα θα κάνουμε, Καρτάση. Πώς? Μαθηματικά και άλγεβρα θα κάνουμε. Μα για να το βγάλεις ένα λογικό συμπέρασμα. Τι επειδή λογικό συμπέρασμα, αυτή, επειδή φίλε, εσύ ανέβαζε αυτό το γκολ και στο ακύρωνε μέσα στο Χαριλάου, τι θα έλεγες. Αγόρι μου, offside είναι, δεν καταλαβαίνεις. Offside είσαι εσύ. Offside είναι. Όχι, καθόλου offside δεν είναι. Στην ίδια γραμμή είναι, φίλε. Να το εξηγήσω και δεν τα ανεξήγητα. Αφού δεν υπάρχει. Θα εξηγήσω. Εσύ θα μου εξηγήσει, αφού δεν υπάρχει γραμμή, πώς το όρισε ο Ψάιτ. Όταν έχουμε φωτογραφία. Εγώ φταίω που δεν έχει γραμμή. Σε ρωτάω κάτι. Εγώ με τα δικά σου τα λέγομαι να πάω. Σε ρωτάω κάτι. Αφού δεν υπάρχει γραμμή, πώς το όρισε ο Ψάιτ. Φαίνεται ξεκάθαρο με διαγυμνό οφθαλμό ότι είναι offside, γιατί είναι πιο μπροστά. Αυτό το λες εσύ. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με γυμνό οφθαλμό και το είπαν οι πολλοί ότι είναι γκολ. Σου μιλάω ήρεμα. Επειδή δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, προσπαθώ να σε πείσω επιστημονικά πώς βγαίνει. Επιστημονικά αυτό έχω το πράγμα λέγεται προοπτική. Μία τρισδιάστατη φωτογραφία, αυτή εδώ πέρα είναι σε δύο διαστάσεις. Αν δηλαδή τραβήξεις, ενώ είναι παράλληλες οι ευθείες, αν τις τραβήξεις ευθεία σε μια μεγάλη απόσταση, κάπου θα τέμνονται. Αυτό λέγεται προοπτική και λέγεται σημείο ορίζοντα. Από εκεί λοιπόν δεν έχει δύο παράλληλες. Φίλε, λίγο στάσου, γιατί πήρες φορά. Μόνο που το είδες επιστημονικά, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Μα όταν είστε, δεν τι κάνω. Ξέρουμε ποιοι είναι οι επιστήμονες. Επιστημονικά δεν είπες, το είδες. Okay. Αφού το είδες επιστημονικά, καταλαβαίνουμε. Να το βγάλω. Τι να κάνουμε. Και το δεύτερο, για να μην το πω επιστημονικά, θα το πω και οπαδικά. Όπως είπες με τα ρεπλή, ότι όλα τα δείξανε. Πώς? Δεν είναι πιο μπροστά αυτός. Πού είναι πιο μπροστά. Πού. Δεν είναι το... Πού. Πώς. Δεν είναι ο Μπίσερ Βαρετό. Εγώ βλέπω ίδια ευθεία. Εντάξει, έλα, δεν θα βγάλουμε.
Ζάχο στο προφίλ στο Facebook, ποιο είναι, για να το στείλω σε ένα να το δείξει λίγο στο Facebook. Μου έχει στείλει φίλο, εντάξει, μου έχει στείλει φίλο. Έχει ο Τάσο μία άλλα, εμένα μου στέλνουν άλλα που φαίνεται εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν θα βγάλουμε ρε παιδιά. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Να πάνε και οι υπόλοιποι για να μην κρατάω. Ναι, δεν θα βγάλουμε άκρη τώρα, δεν θα συμφωνήσουμε, παιδιά, μην το. Τάσο, λίγο κάτι τρικαδόρικο, επειδή είπε κάτι για τα replay. Εγώ περιμένω να δω μία φάση, ένα replay ακόμα. Που φεύγει ο Φετφατζίδης από τη δεξιά πλευρά και ο Γιαννούλης πάνω στη γραμμή του κλαδεύει. Mm-hmm. Αυτό δεν το είδα ποτέ σε ρεπλέι. Νομίζω πήρε κάρτα ο Γιαννούλης γι' αυτό. Δεν πήρε κάρτα εκεί πέρα. Αν δεν πήρε κάρτα είναι λάθος του συνδρόμου. Νομίζω δεν πήρε. Νομίζω. Και για τις καθυστερήσεις, επέτρεψέ μου να είναι η πρώτη φορά που λέω τις καθυστερήσεις, μετράτε και τα λεπτά, ότι ο Κουέστα χτύπησε, ήταν 15 λεπτά κάτω. Το καταλαβαίνω. Ήταν 15 λεπτά κάτω. Δεν κάναμε κάποια καθυστέρηση. Ο Ντιγκινή έφαγε την μπάλα στο πρόσωπο. Δηλαδή από το ένα μέτρο έφαγε μπάλα στο πρόσωπο. Σάσα, πόση ώρα έκανε να βγει ρε φιλέξο. Καλά ρε, όταν παίζεις εκτός έδρας, δηλαδή εσάς βγαίνουν τρέχοντας όλοι από το Χαριλάου. Όχι, δεν βγαίνουν τρέχοντας, αλλά δεν βγαίνουν. Δεν λες, βγαίνουν αλλά 14 λεπτά δεν έχω ξαναδεί. Δεν βγαίνουν κατά αυτό τον προκλητικότατο τρόπο. Γιατί πήγανε, άκουσε με λίγο, άκουσε Κώστα, πες μου λίγο ένα μάτς που είδες να γίνεται αλλαγή και να βγαίνει ποδοσφαιριστής έτσι και να πηγαίνουν τρεις παίκτες στον αντιπάλο να τον παροτρύνουν να βγει. Πες μου. Σε κάθε εντός έδρα στο Χαριλάου. Όχι, λάθος. Όλοι έτσι βγαίνουν. Λάθος κάνεις, Κωνσταντίνε. Σε κάθε εντός έδρα, έτσι. Όχι, όχι, φίλε, να μιλάμε αντικειμενικά. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ, άλλο θα σου πω κάτι τελευταίο για να καταλάβεις ότι έχεις λάθος. Στο μάτς με τον Όφη που ήσουν 1-1, αν έκανες αλλαγή θα έβγαινες έτσι. Τότε και για τη γούνα μου, είναι δυνατόν να βγω έτσι. Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου. Να σε καλά, στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να το, εμφανίστηκε. Επειδή έβγαλα τη γλώσσα, εγώ έβγαλα τη γλώσσα. Πες το Τάσο. Πες το Τάσο, πες το Τάσο. Δεν τον έστειλα μήνυμα. Το είδαρε, το είδαρε, το είδαρε. Πλάκα κάνουμε. Το είδαρε. Και δεν χρειάζεται εμείς ένα πιτόκυρο, αλλά μια Coca-Cola. Δεν χρειάζεται. Όχι, εγώ θα στείλω ένα 20. Γράψε λίγο, γράψε λίγο. GR16. Άστο. Τάσο μαζί. Τι το Άιμπανδίνς χαζό είσαι. Όχι, Τάσο μαζί θα δούμε αυτά οι δυο μας. Λοιπόν, εγώ θα στείλω ένα εικοσάρικο να πάτε και παρέα και οι τρεις που είστε. Αυτό θα το... Ο Ιγολύπτης δικός θα μείνει. Ο Ιγολύπτης όλοι μαζί. Φτάνουν. Πολλά είναι κιόλας. Πολλά είναι. Σε πειράζουμε. Ναι, εντάξει. Εμείς έχασες... Πάντως είναι αρσενικός. 3 ευρώ έχασε. 3 ευρώ έχασε και δίνει 20. Να βγει ο Ξεκόλας από τη Γερμανία που χρωστάει σαν του. Μπράβο, πού είναι ρε Ξεκόλα. Κόλλησε ο Ξεκόλας. Κόλλησε. Ζάχο. Έλα. Ζάχο, αγόρι μου γλυκό. Έλα. Ζάχο, αγόρι μου γλυκό. Έλα, πάμε. Δεν μου λες. Εκείνος εκεί τελικά σήμερα, χτες που πήγε και κατούρισε εκεί πέρα, γιατί κατούρισε πάλι, ρε. Γιατί? Γιατί κατούρισε. Είπε, πάλι. Έδωσε εξήγηση. Είπε, ήπιε πολύ νερό λέει πριν το ματς. Ναι, αλλά οι άντρες κατουράν όρθιοι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτός έχει αυτό το τέτοιο. Τι να κάνουμε. Τι βίτσιο, έγινε να κάθεται στα 4. Άκουσε τώρα, άκουσε με λίγο. Γιώργο, θέλω όσο το δυνατόν, όχι να κάνω τον καλό, θέλω όσο το δυνατόν να είμαι αντικειμενικός που δεν είμαι. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα μου, έτσι, υποκειμενική είναι πάντα η άποψή μου. Λοιπόν, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που όταν τα κάνουν οι δικοί μας χειροκροτάμε και όταν τα κάνουν οι άλλοι γαυγίζουμε. Δηλαδή δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα πάλι θα πω, ξέρεις, θα πει ο Τάσος δίπλα μου. Πού δημήθηκες από το 20 χρόνια πίσω, θα μου πει. Τι να κάνω, τα θυμάμαι. Το Τουρσουνίδη που έκανε μπροστά στη θύρα 4, στη θύρα 3, μια χαρά ήταν ο Τουρσουνίδης, έτσι. Αυτός με τον Ολυμπιακό δεν σας πείραξε, με τον άλλο σας πείραξε. Τι να κάνω. Ο Χαβίτο που έκανε. Ο Χαβίτο τι έκανε. Στην Τούμπα, τι ήταν αυτό. Έκανε παιδάκι ο Χαβίτο. Μόλις είχε κάνει παιδάκι ο Χαβίτο. Τροπόνι ρουφούσε. Τροπόνι ρουφούσε. Και όταν έβαλε κοντινό. Με παιδάκι είχε κάνει. Μόλις είχε κάνει παιδάκι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να μου πεις ποιες κατουράν καθιστές. Εγώ ήξερα τον έκραζε. Οι άντρες, εγώ ξέρω, είναι όρθιοι. Μια χαρά. Πάνε, ξεκουμπώνουν, πετάνε έξω το λάσο. Θα το κάνει. Και κατουράνε. Θα το κάνει στο Χαριλάου. Θα ξεκουμπώσει. Αυτός που κατουράει στα 4. Ναι, θα ξεκουμπώσει. Τι είναι. Θα ξεκουμπώσει. Οι γυναίκες κάθονται οι κατουράνε. Δεν γίνεται. Θα μπει χ μετά στην τέτοια. Πάνω δεξιά θα μπει χ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Δεν θεωρεί και τίποτα ρατσιστικό. Δεν έχω άδικο, έτσι. Μ' αρέσει η καζούρα, που το ξέρεις. Εντάξει, έτσι είναι. Μ' αρέσει η καζούρα γι' αυτό. Ρε, τον είχα ετοιμάσει. Τον είχα ετοιμάσει, τη γλίτωσε. Τον γλίτωσε αυτό ο Μίσιτζ. Αυτό τον είχα ετοιμάσει εδώ πέρα. Ο Σιδηρόπουλος εγκλήτωσε. Τον γλίτωσε, ρε. Τον είχα ετοιμάσει. 2-1 ημίχρονο, θα σε έλεγα εγώ. Σκετσάκι τον είχα ετοιμάσει. Αλλά τέλος πάντων. Μια μουτζακόλ θα τρώγε. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση και να μιλήσω και οι άλλοι.
ειλικρινά τώρα, πιστεύεις ότι η φάση αυτή που έβγαλε ο Τάσος τα λοιπά με τη γραμμή είναι offside? Ναι, ναι, πιστεύω ότι είναι αλλά βέλεθ offside. Και λίγο περισσότερο μπορώ να σου πω. Περισσότερο. Όχι, αλήθεια σου. Από το βέλεθ περισσότερο. Ναι, ναι. Εσύ είσαι, δηλαδή ένα λεπτό ρε, εσύ είσαι σίγουρος ότι είναι τέτοιο, δηλαδή ότι είναι γκολ κανονικό, έτσι? Άμα συγκρίνουμε το περσινό, το γκολ που έχεις βάλει μέσα σε μένα, είναι πολύ πιο κατάλαβο. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε. Εφόσον δεν υπάρχει γραμμή, πόσο Σιδηρόπουλος το είδε ότι δεν είναι offside? Του λέει, το βλέπει offside. Πώς το είδε? Όχι φίλε, δεν το είδε ο Σιδηρόπουλος. Δεν το είδε ο Σιδηρόπουλος, είναι απλά τα πράγματα. Τον είπανε. Από κάτω ο Τζοβάρας τον είπε. Και ο Τζοβάρας είναι αυτός που δεν έδωσε το πέναλτι στον Παράλες. Αυτός που Ντεμέκ δεν έδωσε το ανάλογο πλάνο στο Κουμπαράκι. Πώς δεχτήκατε να? Για να δει ότι είναι το πέναλτι του Αστέρα Τρίπολης. Άρα είμαστε δυνατοί εξαγωνιστικά, να υποθέσω. Και να σου πω και κάτι, αν ήθελε ο Σιδηρόπουλος, στάσου λίγο ρε, έχασε και το στίγμα, δεν θα μιλήσει πολύ. Λοιπόν, πόσο Σιδηρόπουλος λοιπόν, εφόσον ήθελε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, σφαγή του ΠΑΟΚ, έτσι, και έδωσε μετά την κάρτα στον Σάσα, όπως λέτε, γιατί βγάζει την κόκκινη στο μάτος? Τι έκανε? Γιατί δίνει δεύτερη κίτρινη. Αφού ήταν δεύτερη, ρε φίλε, τι να κάνουμε δηλαδή, να μην την δώσει? Να την πνίξει? Την κοινή πέφτει πριν ακόμα τον πιάσει. Ο Λάρσον είναι. Ο Λάρσον, ναι. Ποιος είναι? Ναι. Άλλη φορά πίσω την κοινή, ξέχασα ναι. Γιατί. Ναι, 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 ναι. Να σου πω κάτι. Σφαγή, ρε. Είδα ένα πολύ ωραίο post που έλεγε. Συλλαλητήριο κάτι, ναι. Σφαγή. Έλεγε 9,5 χιλιόμετρα λέει ότι την κοινή έκανε ναι. Στο γήπεδο. Ναι. Δεν υπήρχε την κοινή στο γήπεδο. 11,5 χιλιόμετρα λέει έτρεξε την κοινή. 9,5 την κοινή. 11,5 ο Ιντέγε. Και 18 χιλιόμετρα οι γιατροί του Άρη. Ναι. Ο Ακπομ που δεν μας είπες πόσο έτρεξε και ο... Άντε φύγε Γιώργο! Ο Λιμνιός! Αυτός ο Λιμνιός, όταν σου λέω και ο Ζαμπά, ούτε πεθαμένο δεν τριπλάρουν, εσύ με έλεγες είναι τριπλέρ. Σου λέω πεθαμένο δεν το τριπλάρουν. Δηλαδή αν βάλεις ένα πεθαμένο και ένα πτώμα δεν το τριπλέρουν, θα πέσουν πάνω. Ο Ζαμπά είναι χώμα. Ναι. Για τον Λιμνιό θα περιμένει να το δει. Τι να το δω. Θα περιμένει να το δει. Πέσει. Ο Λιμνιό φιλαράκι. Έκανε τρίπλε. Πέσει. Δύο κύπελα και πρωτάλε μου. Έκανε τρίπλε. Τα πήρε ο Λιμνιό. Ναι. Δεν ήταν αυτό που λε. Όχι, πέρσι έκανε τρίπλε. Δεν έκανε. Εντάξει, εγώ δεν τον έχω δει. Έχω ένα τριπλά. Δεν τον έχω από δει. Δεξιά ιδίω. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω όλα τα μάτια του Πάου. Όχι βέβαια. Δεξιά έκανε παπάδε. Όσο τον είδα εγώ τρίπλα ακόμη δεν τον έχω δει να κάνει. Ο Λιμνιό σου λέω έχει κάνει δεκάδε τρίπλε πέρσι και εκατοντάδε μπουκε από δεξιά. Και όχι μόνο έχει δώσει και πάμπολε ασίστ για να βάλει κολοπάου. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Α, το πάμε σε ρί, Βασίλη. Και το κάνουμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Μισό λεπτό λίγο να πιω λίγο νεράκι κι εγώ. Πιέζε, φίλε. Αχ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Βαγγελάκη. Καλά είσαι, Βαγγέλη. Δημήτρης. Έλα, μ' ακούτε. Εκεί είναι ένα Νίκο, με είπε, φίλε. Έλα, καλά, ναι. Σωστά. Τάσο, ναι, sorry. Έλα, πάμε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομο για να μιλήσουν κι άλλοι. Ψάξτε και βρείτε λίγο, σας παρακαλώ, θεωρητικά έτσι, λοιπόν, σε πόσα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να μην μιλήσω για το παγκόσμιο, έχουν δοθεί 7 λεπτά καθυστερήσεις. Και στα δύο. Και μην μου πείτε. Και μη μου πείτε ότι σε όλα τα παιχνίδια δίνουν τις καθυστερήσεις που πρέπει, γιατί θα τρελαθούμε. Εύλογη η απορία σου. Εύλογη. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Στόπεδο. Λοιπόν, στόπεδο. Στόπεδο. Να σου απαντήσεις, περίμενε. Ναι. Φέτος έχουμε VAR. Δεν πήγε καμιά φορά στο VAR. Στο δεύτερο μήχρονο δεν πήγε στο VAR. Είδε το διαιτητή να πηγαίνει στο VAR. Πα καλά. Εγώ αυτό τώρα. Μία φορά με το Ιντέγε. Εσύ. Είναι ανάγκη να πάει στο VAR. Δεν περιμένει να δουν το VAR. Και κάνει έτσι, ακούω, περιμένετε ναι, και μετά δίνει την απόφαση. Πόσες φορές έγινε? Τρεις φορές έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Τρεις φορές. Τρεις φορές. Κάτσε και δες το μάτς. Τρεις φορές. Τρεις φορές έγινε. Εγώ δεν κάτσε και δες το μάτς. Το είδα το μάτς. Τι να δω το μάτς. Και πέντε αλλαγές. Δηλαδή σε και κάθε δύο λεπτά να βγει η Σάσα Μπάστα. Ωραία. Από το γήπεδο. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Και ένα λεπτό την κοινή κάτω. Δηλαδή σε τραυματισμούς άλλους δεν είχε. Λίγα κράτησε 7 λεπτά σου λέω εγώ. Ναι, άκουσε μου. Σε κάθε παιχνίδι δηλαδή οι καθυστερήσεις πρέπει να είναι πάνω από 7 λεπτά και 8 και 10. Ανάλογα τις φάσεις και ανάλογα τις αλλαγές και τους τραυματισμούς. Να παίζουμε ένα τέταρτο ακόμα. Στάσου ρε φίλε, στάσου Δημήτρη, διαφωνείς αυτό? Βάλεσαι αντιπαραβολή λίγο, σε παρακαλώ. Ρε εσύ Δημήτρη, διαφωνείς? Ναι. Για ποιο πράγμα? Σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή όταν ο καθαρός χρόνος δεν μετρά για οποιοδήποτε λόγο, δεν πρέπει να παιχτεί. Ναι, ρε φίλε, αλλά σε κανένα παιχνίδι δεν γίνεται αυτό. Όχι, ρε φίλε, γιατί εσύ τώρα, αν ήταν στη δική σου πλευρά και είχαν φαγωθεί 7 λεπτά, θα έλεγε να παίξει 15. Τι να κάνουμε ακριβώς. Τώρα, δηλαδή. Αφού φαγώθηκαν τα 7 λεπτά. Να έβγαινε ο Σάσα Απάστα, να έβγαινε γρήγορα. Να έβγαινε από τη μεριά που έγινε η κόκκινη κάρτα. Κατάλαβε, δεν φταίμε εμεί. Άλλο το τι θα ήθελα εγώ. Γιατί αν έβγαινε γρήγορα ο Σάσα, δεν θα έτρωγε τον γκολ στο 96.
Κατάλαβες. Δεν τον τρώμε από λάθος. Κατάλαβες. Του κόρκου. Λοιπόν, άντε μπράβο. Ό,τι και να πεις δίκιο δεν θα έχεις. Δεν θα βρούμε. 7 λεπτά καθυστερείς σε παιχνίδι. Σου τα, έχεις, σου τα είπα τεκμηριωμένα. Εσύ μιλάς αόριστα. Εγώ τεκμηριωμένα. Όχι, αόριστα μιλάς. Και άλλο το τι γίνεται. Θα δούμε. Μιλάς αόριστα. Άκουσε. Αόριστα δεν θα μιλάς. Δημήτρη, το επόμενο μάτς. Σου τε κάτσε ρε Ζάχο λίγο. Έχω μια διαφωνία με το φίλο του Δημήτρη. Σου τεκμηριώσα την άποψη μου, αγόρι μου. Από εδώ και μπρος. Τι δεν καταλαβαίνεις και τι δεν δέχεσαι. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν με απαντάς. Δεν με απαντάς. Δεν με απαντάς. Πού διαφωνείς καθυστερήσεις. Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω. Άμα δεν διαφωνείς, έχω δίκιο. Άλλο το τι θέλουμε, άλλο το τι γίνεται. Αν δεν διαφωνείς, έχω δίκιο. Ευχαριστώ. Δεν έχεις δίκιο. Να σε καλά στον επόμενο. Να πάμε να μιλήσουν όλοι. Θα, λίγο πιο σύντομα να είμαστε. Δεν θα βγάλουμε, Δημήτρη, δεν θα βγάλουμε άκρη σε αυτά τα θέματα. Ναι, τζάμπα. Να, κοίταξε λίγο. Ναι. Καλά είναι αυτό που λες. Δεν θα βγάλουμε. Δεν άκρη, θα βγάλουμε. Αλλά να τεκμηριώνουμε την άποψή μου. Ωραία. Και εγώ, τον είπα επακριβώς και μου λέει συμφωνώ. Ωραία. Και εγώ για να πω λίγο. Σε αυτό πάνω που είπε ο Δημήτρης, άρα από τώρα. Δεν φταίμε εμείς ότι έκανε δύο λεπτά. Ωραία. Ο Σάσα να βγει. Θα δούμε. Ας έβγαινε μπαμ μπαμ να κατουσιάσει. Την επόμενη φορά που θα έχουμε δύο φάσεις που θα πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ σε οποιοδήποτε μάτσαρα, θα πρέπει να δούμε 7 λεπτά καθυστερήσεις. Αυτό όχι, είπε ο άνθρωπος. Αυτό όχι, είπε. Όχι, δεν ήταν μόνο το ΒΑΡ. Και ήταν και οι αλλαγές. Γιατί δεν το δέχεστε. Με αυτό. Μα οι αλλαγές είναι σωστό. Σωστό είναι. Μισό λεπτό είναι. Ήταν και δύο τραυματισμοί άλλοι του Άρη που πέσανε κάτω. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα. Να, θέλω... Όταν πίεζε ο ΠΑΟΚ 78 με 85 πριν φάει τον γκολ, δεν έπεσε κάποιος και απλώθηκε ένα λεπτό κάτω. Ωραία. Τα καλακαδούμενα. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αυτό πάν... τι, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε. Βγάλουμε άκρη. Πώς θα βγάλουμε ρε Τάσο. Μου, για μου να λες... βγάλουμε, σιγά λίγο ρε παιδιά. Για να βγάζουμε άκρη πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας ναι. να δεχόμαστε την πραγματικότητα. Εγώ σου έχω δείξει ότι δεν δέχομαι. Τι να κάνουμε. Ποια, ποια, εντάξει. Δε, 7 μα λεπτά. Σας τα λέω ποια είναι και δεν τα δέχομαι. 7 λεπτά στο δεύτερο είναι υπερβολή. Ό,τι δεν και είναι, να... υπερβολή, ρε, είναι υπερβολή. Πώς είναι υπερβολή. Τι να κάνουμε τώρα. Στο πρώτο, γιατί... στο πρώτο γιατί δεν σου είπα. Που έπεσε δύο φορές ο Κουέστα κάτω. Αλλά ήταν τραυματίας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Μπορείς να τεκμηριώσεις γιατί είναι υπερβολή. Θέλω. Μα σου είπα. Όχι, τεκμηρίωσε το γενικότερο. Μα τεκμηρίωσα. Μα τα είπα 10 φορές. Σου είπα. Άρα με αυτή τη λογική κάθε φορά που θα έχουμε μία φάση δύο στο ΒΑΡ και φυσικά οι αλλαγές επιτοπλίστων γίνονται στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να έχουμε 7 λεπτά καθυστερή. Φυσικά. Εντάξει, για να δούμε. Όχι, και 10 μπορείς να δούμε. Ναι, να δούμε όμως να γίνεται και σε άλλα μάτς. Άμα γίνεται σε όλα μάτς, σωστά έγινε πάντως και σε αυτό. Πάντως να ενημερώσω ότι στα συνεταιράκια σας στον Ολυμπιακό ναι. πιο παλαιότερα, λίγα χρόνια πιο πίσω. Στα συνεταιράκια μας. Έδωσε στο Λεβαδιακό. 15 χρόνια συνεταιράκια. Έδωσε στο Λεβαδιακό ναι. 12 λεπτά καθυστερήσεις χωρίς να υπάρχει ΒΑΡ. Πάμε στο φίλο, έχω ένα σχόλιο μετά για το γιατί είδα Open χθες. Έχω ένα σχόλιο. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εσύ είσαι φίλε μου. Στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε παιδιά. Δόξα από Πειραιάς, ο Αριστίδης είναι. Έλα ρε Αριστίδη. Έναν ακόμα που θα μιλήσει και μετά το break οπωσδήποτε έτσι, για, έτσι. Για να έχουμε ένα τέταρτο γεμάτο για γραμμές. Εντάξει παιδιά. Έλα, Αριστίδη, καλά. Πάμε, Αριστίδη. Τι κάνετε, καλά είστε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Καλά, ρε φίλε. Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε, υγεία. Λοιπόν, να σας πω. Όταν μίλησε κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ, μίλησε για μικρή ομάδα και όταν έρχεται στην Τούμπα, δεν, ο Μάτος ήταν, ποιος ήταν. Τέλος πάντων, πού δεν θα καταλήξεις. Να σου πω, ο Πίσεβαρ όταν έπεφτε σαν εκεί από πατάτες για να πάρει πέναλτι, αυτό δείχνει στόφα μεγάλης ομάδος. Πού, φίλε, είπασαι. Μες στην περιοχή του Άρεως. Δεν υπάρχει κράτημα εκεί. Όχι. Έτσι λες εσύ. Που το είδες το κράτημα. Εγώ για πέρσι λέτε. Για το περσινό μάτς λέτε έτσι. Όχι, εγώ για φέτος λέω. Για φέτος, για τώρα. Για φέτος λέω. Ξέρετε τι λέω. Ξέρετε τι λέω. Καλά, φάση, καλά μου το θύμισες βέβαια. Έγινε φάση. Υπάρχει κράτημα εκεί. Βέβαια. Και άλλο λέει και πέναλτι. Όπως και πήγε τρεις φορές να δει το ΒΑΡ ο Σιδηρόπουλος. Άλλο μάτς έβλεπες. Εγώ έβλεπα άλλο μάτς. Εγώ έβλεπα άλλο μάτς. Βάλε και δες επανάληψη να δεις το δεύτερο ημίχρονο πόσες φορές περίμενε το ΒΑΡ. Μήπως εσύ δεν έβλεπες το ΠΑΟΚ και δεν θες το πληρώσεις. Από τη στιγμή που βλέπεις τον Πίσεβαρ ότι έχει τραβηχτεί σε δύο φορές και πέφτει σαν το σακί με τις πατάτες να πάρει πέναλτι. Ναι. Και το Σιδηρόπουλο να τρέχει να δει το ΒΑΡ, άλλο μάτς είδες. Μπερδεύεσαι μάλλον. Άλλο μάτς είδα. Εγώ είπα για τον Πίσεβαρ. Εγώ είπα για τον Πίσεβαρ. Τώρα δεν είπες ότι είχε κράτημα. Δεν μου λες κάτσε τώρα γιατί πάλι θα γίνεις κι εσύ αυτό. Το χέρι που λένε του Ιντέγια και που χτύπησε στο πρόσωπό του δεν περίμενε το ΒΑΡ να το δει. Το ΒΑΡ περίμενε να το δει, όχι πήγε να το δει. Άντε πάλι. Το είπα ότι δεν πήγε να το δει. Το είπα ότι περίμενε να το μπουν τα αποτελέσματα του ΒΑΡ. Α, εντάξει, παράκουσα. Αυτό είπα, ρε φίλε. Πήγε, όχι, τρεις φορές ότι πήγε να το δει, συγγνώμη. Όχι, ρε Καρτάση. Είπα ότι. Και μιλούσε περίμενε, με το τέτοιο. Περίμενε με τους βαρίστες να το μπουν τα αποτέλεσματα. Ναι, ναι.
Ναι, περίμενε, αυτό έχει δίκιο, αλλά τρεις δεν νομίζω να είναι. Να μην λέω. Συγγνώμη λίγο. Δεν είναι... Αυτό ρε Αριστείδη δεν είναι καθυστέρηση, συγγνώμη. Σε αυτό τι είπες, Αριστείδη, τι είπες. Και σε αυτά χρεώνονται καθυστέρηση. Χρεώνονται καθυστέρηση. Φυσικά. Τα βάλουμε, τα προσθέσαμε στην αρχή. Τα προσθέσαμε. Όχι, εγώ παράκουσα, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, μα το δέχτηκα, ρε φίλε, και τα προσθέταμε στην αρχή πριν το διάλειμμα. Η κίτρινη του Μαρτίνια που κολούσε, ρε παιδιά. Ποιο? Η κίτρινη του Μαρτίνια. Δεν υπάρχει, φίλε, λόγο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δηλαδή μας φόρτωσε κίτρινες και ένα από τους καλύτερους δεν υπάρχει. Από τους καλύτερους μας δεν υπάρχει. Το Σάσα. Ήτανε... Δηλαδή, παιδιά, ο διαιτητής για να δώσει κίτρινη ναι. πρέπει να έχει κάποια αιτιολογία. Ναι, να μας την πει. Εντάξει. Στο φύλλο αγώνος, τι γράφει. Ωραία, δεν ξέρω. Σωστά. Όχι, δίκιο. Όχι, περίμενε. Ένα λεπτό. Στο φύλλο αγώνα, όταν δείχνει κίτρινη ή κόκκινη, γράφει και το λόγο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο να μας πει τι έγραψε για τη φάση του Ματίγια. Ότι τι έκανε, ότι πανηγύρισε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, δεν βγήκε. Άσε που δεν νομίζω να είναι κάρτα να βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Μάτος πήδηξε και τα διαφημιστικά και βγήκε. Εντάξει, δεν είναι κάρτα. Και κάτι άλλο για να κλείσω. Ναι. Έχετε την εντύπωση, Ζάχο και εσύ Τάσο, ότι το ΠΑΟΚ TV έχει γίνει για να κάνει να δώσει καινοτόμες ιδέες στο... Να βλέπουμε διαφορετικά το μάτς και να κάνουμε άλλα πράγματα εκτός από και να φύγουν από την Νόβα και από την Κοσμοτέκη. Όχι, Αριστείδη, το ΠΑΟΚ TV έγινε για... Για να οικονομήσουν έγινε. Για... Όχι, όχι. Έγινε... Και αυτό. Έγινε σαν ένας τρόπος διαμαρτυρίας και είναι άλλο ένα χτύπημα στο ΠΟΚ εκεί πέρα κάτω που θέλουν να έχουν τα πάντα και τον έλεγχο στα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε. Γιατί, να ξέρεις κάτι, μπορεί να μην σ' αρέσει αυτό που θα ακούς, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς για τη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει επαναστατήσει και έχει γκρεμίσει παράγκες και έχει φέρει ξένους διαιτητές, έχει φέρει τα ΒΑΡ και υπάρχει μια μορφή ισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξένους διαιτητές δεν όποια μορφή ισονομίας υπάρχει. Γιατί και ξένους διαιτητές που έφερε σε ορισμένα παιχνίδια και οι ιδέες που είχες είναι επιλεκτικά και πάλι διαμαρτύρεσαι για τους ξένους διαιτητές. Αλλά εγώ ξέρω πιστεύω για το ΠΑΟΚ TV. Στο ΠΑΟΚ Άρης δεν έπαιξε πέρσι ξένος διαιτητής. Ναι, αυτό δεν έχει γίνει. Φέτος, ναι, καλά σου λέει, έπρεπε και εσύ να συνεχίσει. Για να κλείσω, να μην καθυστερώ τη γραμμή. Το ΠΑΟΚ TV για μένα έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει, για να κρύβετε τα του οίκου σας. Τις μπούκες, τα μπουκάλια, τα offside. Γιατί άμα δεν ήταν offside, να δεις πώς θα βγαίνει η γραμμή. Επίτηδες δεν βγήκε η γραμμή. Ναι, δέχω και είναι σωστό. Σωστό. Έχει λογική αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ζάχο, καλησπέρα. Πες στον Τάσο, τηλεοπτική κάλυψη με μόνο ένα πλάνο σε τέτοιες φάσεις σαν το offside δεν γίνεται. Μήπως μας απέκρισαν κάποιο άλλο πλάνο που έδειχνε καθαρό ότι ήταν offside. Να πούμε το φίλο τον Αριστείδη. Αφού δεν ήταν μόνο μία κάμερα. Να πούμε το φίλο τον Αριστείδη ότι τίποτα δεν αποκρύπτηκε από τα όσα έγιναν στο γήπεδο. Γιατί απευθείας όλα τα πλάνα πηγαίνουν στους βαρέστες στην Αθήνα. Να το ξέρεις, γιατί δεν είσαι ενημερωμένος σωστά. Δεν μπορεί να αποκρυφθεί τίποτα. Δεν διαφωνώ. Να σε καλά, φίλε Αριστείδη, πριν από. Έγινε, Άρη. Καλή συνέχεια. Γεια. Χαρά, να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο πριν το τελευταίο break. Τελευταίο, ναι, και διάλειμμα. Διάλειμμα και μετά, 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα κατευθείαν, ούτε δευτερόλεπτο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρεις είναι Θεούλης. Οι γραμμές που υπάρχουν, έτσι. Θα τους βγάλει όμως, για να δούμε. Νίκος Φουφουτόπουλος, ο νέος ηχολήπτης της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Για ένα ταρτάκο, ένα ταρτάκι ακόμα, έτσι. Ασκούμενος ηχολήπτης, να πούμε. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Στέλιος, ο Παπαντονίου. Ο αναπληρωματικός εδώ. Ωραία, βέβαια, βέβαια. Η εταιρεία παραγωγής του αγώνα που συνεργάζεται με το ΠΑΟΚ TV είναι η ίδια με αυτή που κάνει το Champions League στο Κοσμοτέ. Ωραία. Δεν είναι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο ΒΑΝ. Δεν υπάρχει αυτό που είπε ο ακροατής, λέει ο φίλος. Ωραία. Που θα μπορούσε να γίνει, λέει αυτό, αν ήταν υπάλληλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι. Ωραία. Γιατί δεν έβαλε, αφού είναι. Και σου είπα και στο διάλειμμα. Εφόσον είναι αυτοί που κάνουν το Champions League. Σωστό αυτό που λέει. Γιατί δεν βάζει τη γραμμή, να δούμε. Άμα είναι αλλά γιατί να δώσει άκυρο γκολ, αφού δεν έχει γραμμή και δεν βλέπει. Θα σου πήρε, φίλε, ότι το βλέπω offside. Η πρόθεση του Σιδηρόπουλου είναι σωστό ή λάθος. Αφού δεν έχει γραμμή. Ακυρώνει τον γκολ. Ωραία. Λέω εγώ, εφόσον είναι αυτή που κάνει το Champions League. Σε μια ίδια ευθεία που είναι οι δύο ποδοσφαιριστές και φαίνεται ότι είναι στην ίδια ευθεία και βλέπει το μάτι, ακυρώνει τον γκολ. Εγώ λέω αυτή την πρόθεση. Βλέπει μπροστά το σώμα του πίσες. Πάμε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Πήρε στο Χ με 50% τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου. Πανηγυρίζει. Έκλεγε όλη τη βδομάδα και σε έπαιξε καλά ο Σιδηρόπουλος. Τι έπρεπε να με φάξει δηλαδή. Μακάρι να με παίξει και εμένα έτσι σου λέω ο Σιδηρόπουλος στο Χαριλάου. Θα σε παίξει ο Αρετόπουλος. Και να με παίξει στο Καραϊσκάκι. Νικό, θα το παίξει ο Αρετόπουλος ο Χαριλάου. Μια χαρά θα σε παίξει. Αρετόπουλος, ό,τι και να έκανε, το ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Πάμε. Και το κύπελο. Στον επόμενο. Πιο πολλούς υποβασμούς έχεις. Ναι. Έτσι. Όχι, τους ίδιους έχω. Από τα πρωταθλήματα μην, που έχεις. Μην πας πάλι στο ΙΕΚ και σου είπε ένας φίλος. Τρεις υποβασμούς έχω.
Και τέσσερις έχεις. Τρεις έχω. Τέσσερις έχεις. Άντε, από τη Β' στην Γ' υποβιβασμός είναι. Πάμε, πάμε. Γεια και χαρά για τους δύο. Όπως βλέπεις, γεια σου φιλάρετε. Όπως βλέπεις εδώ γίνεται και η αντιπαράθεση και ο τσακωμός, όπως είπες και εσύ σωστά, με class, με level. Εντάξει. Ναι, ναι. Με ήπιο τρόπο. Εντάξει. Έτσι είναι. Πάμε. Λοιπόν, θα σου αναφέρω πολύ γρήγορα. Αποβολή Μάτος 30 δευτερόλεπτα. Mm. Αποβολή Λούκα Σάσα 1,5 λεπτό. Τραυματισμός στην κοινή 1 λεπτό. Διακοπή λόγω ΒΑΡ για τσεκάρισμα πιθανού πέναλτι στον ΠΑΟΚ 30 δευτερόλεπτα. Διακοπή λόγω κράμπας του Ματίγια 40 δευτερόλεπτα. Διακοπή λόγω τραυματισμού Ρόουζ, ταυτόχρονα γίνεται και αλλαγή του Άρη 1,5 λεπτό. Διακοπή λόγω ένταση στην εξέδρα και στους πάγκους μετά το 1-2 του Ματίγια 3,5 λεπτά. Ωραία, δεν σε διακόπτω, ναι, sorry. Απλά έχει ακόμα ένα που είναι το ΒΑΡ για τσεκάρισμα πιθανού πέναλτι στον ΠΑΟΚ και το άλλο είναι αψιμαχίες των παιχτών όταν μπήκε και το 2-2. Αυτά όλα που λες λάρετε σωστά, αλλά τα 3,5 λεπτά βγάλτα, γιατί δεν φταίει ο Άρης αν υπήρχε ανατάραχη. Πώς θα γίνει. Καλά, δηλαδή, άμα δεν φταίει ο Άρης. Δηλαδή, στις καθυστερήσεις παίζει ρόλο ποιος φταίει. Όχι, ρε φίλε. Εννοώ ότι αυτά τα 3,5 δεν μέτρησαν έτσι κι αλλιώς. Είχε σταματήσει εκεί το ρολόι, θεωρώ. Είχε σταματήσει. Ο διαιτητής κρατάει καθυστερήσεις. Δεν έχει σημασία ποιος τις κάνει. Ναι, λέω ότι εκεί εφόσον υπήρχε αυτή η σωστά όπως λες αναταραχή, θεωρώ ότι είχε σταματήσει το χρόνο. Λοιπόν. Αυτό θεωρώ. Ναι, αυτό, συνολικά αυτό. Είναι 13 λεπτά. Άρα λοιπόν αυτό που λέω ότι διακόπηκε το μάτσε για να δει δύο φορές το βάρο ο διαιτητής, δεν είχα άδικο. Ναι, και άλλα δύο λεπτά είναι η. Αλλαγές 15 λεπτά. Φιλάρετε, να παίξουμε ένα τέτοιο ένα ημίχρονο παράταση. Ναι, και στο πρώτο. Και στο πρώτο. Ο διαιτητής δεν έδωσε 15, έδωσε 7. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι, τα λέει αναλυτικά. Αναλυτικά. 12-7 λεπτά ενώ ήταν για 15. Ναι. Ναι, κοίταξε, το πρόβλημα με το ΒΑΡ σίγουρα υπάρχει. Εδώ ο Σιδηρόπουλος δεν έκανε και πολύ χρόνο καθυστέρηση γιατί υπάρχει διαιτητής που πάει και το βλέπει και το βλέπει και το βλέπει και μπορεί να κάνει και 3 και 5 λεπτά περισσότερο. Ναι, όντως. Οπότε είναι, πέρα, είναι λάθος, γιατί όταν λοιπόν φάει 10-15 λεπτά από το παιχνίδι, δεν μπορεί, πρέπει να παιχτεί αυτό το παιχνίδι. Αυτό σωστό, αυτό σωστό. Και δεν το ήξερα να σου πω. Και αγώνα, τι θα γίνει. Και δεν το ήξερα αυτό ότι προσμετριέται, αλλά τα 3,5 εκεί που λες που υπήρχε όντως μια αναταραχή που δεν βλέπαμε βέβαια εμείς, τι ήταν αυτή η αναταραχή. Αυτό θεωρώ ότι εκεί είχε σταματήσει ο χρόνος, το ρολόι του διαιτητή, έτσι. Δηλαδή πρέπει να τον είχε σταματήσει. Δεν μετρούσε. Αυτό λέει λογική, τι να πω. Για τα άλλα έχεις δίκιο. Που δεν είναι βέβαια 13 λεπτά αυτά που μας είπες, τώρα δεν ξέρω αν είχαν άλλα. Κοίταξε, αυτά είναι, αν θέλεις, στο SDNA το έχει αναλυτικά. Το έχω ανοιχτό, τα όχι, βλέπεις, το έχω ανοιχτό, όχι, όχι, δεν αφήσει το αυτά που είπες, αλλά αυτά που, αυτά που μας είπες, εκτός τα 3,5, δεν είναι ούτε 7 λεπτά. Όλα τα έχει αναλυτικά. Ναι, το SDNA, μπράβο. Θα τα δεις και μπορείς και να στο τα. Στο SDNA, ρε φίλε, γράφει και βαθύλα. Και τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα, τι είμαι εγώ. Τσαλτίδι με λένε. Έλα, και να σε καλά, να σε καλά, φιλάρετε. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Δεν με λένε τσαλτίδι, εμένα Γρηγοριάδη με λένε. Δεν γράφω εγώ στο SDNA. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Πες, νομίζω είμαι ο δεύτερος που άκουσες πέρσι στην εκπομπή με το φιλάρετο. Όχι, άλλοι πήραν, ναι. Και άλλοι πήραν, γιατί. Άλλος ένας, δεν θυμάμαι. Έλα, πάμε. Από το πρωί σήμερα ακούω ράδια γενικά. Δεν θα πάρω τηλέφωνο, όσο που είμαι. Δηλαδή βγαίνουν σε αναλογία δύο. Ποιος είπες ότι είσαι. Δεν σε ακούσαμε, φίλε, sorry. Ο Θουβού, ο Θουβού. Θουβού. Αυτός που γνωρίσαμε και στο Σουμπούτεο. Όχι, όχι, όχι. Άλλος είναι. Όχι. Η αναλογία που βλέπω εγώ, ότι βγαίνουν από τις 10 οι δύο παξίδες και 8 αριανοί σήμερα, μου λέει πολλά εμένα. Τι σου λέει. Και επειδή, πολλά μου λέει εμένα. Ποιος χάρηκε παραπάνω για το Χ. Εγώ στεναχωρήθηκα για το Χ. Εγώ είδα, φίλε. Εσύ εντάξει, εγώ είδα τους παίκτες του Άρη κάτω λυπεσμένους, λυπημένους και τους δικούς σας να σηκώνουν τα χέρια. Για τους οπαδούς λέω. Για χαρά. Και το είδα και στην πόλη μου. Λυπημένοι είμαστε βασικά τώρα. Λυπημένοι τώρα, σχετικό είναι αυτό. Να πω κάτι, ένα πράγμα. Γιατί κάποιος μίλησε στο ραδιόφωνο το πρωί για την προπαγάνδα και όλα αυτά. Ο οποίος ξέρει πολλά πράγματα από προπαγάνδα, του το έχω πει και κατηδίαν. Όχι κατηδίαν, ενώ στον αέρα ξέρει τι είναι προπαγάνδα. Προπαγάνδα είναι, πιστεύω θα συμφωνήσει ο Τάσος αυτό μόνο και λογικό γιατί είναι συνοπαδός μου, όταν μία εβδομάδα θα πω εγώ γιατί τότε έγινε ο ορισμός, γίνεται ένα σοου για τον Σιδηρόπουλο, όχι μόνο από τον Άρη και από τους οπαδούς του και από τον Ολυμπιακό, γιατί έγινε σοου. Τι έκανε ο Σιδηρόπουλος.
όταν ο Σιδηρόπουλος θέλει να ευνοήσει μια ομάδα, mm-hmm. στο αμφισβητούμενο, γιατί δεν μιλάμε για ένα offside, μιλάμε, mm-hmm. κάποιοι λένε ότι δεν είναι offside, άλλοι λένε ότι είναι offside, mm-hmm. εφόσον δεν υπάρχει γραμμή είναι αμφισβητούμενο, mm-hmm. και εφόσον ακούσουμε τα λεγόμενα μιας εβδομάδας, mm-hmm. των Αριανών, των συμπολιτών μας, σημαίνει ότι ο Σιδηρόπουλος δεν θα παίξει ΠΑΟΚ. Και στην πιο καραμπινά της φάσης του αγώνα, γιατί όταν γίνει... Είναι προκατηλημένος ήδη ρε φίλε και πιεσμένος. Τελείωσε. Όχι, δεν λέω αυτό Τάσο. Εκεί μου δίνει τον γκολ και τελειώνει αγώνας. Οπότε, ο μύθος, ναι. γιατί μιλάμε για μύθο. Τώρα, να για απαντήσω βέβαια όταν τελειώσει έτσι, να απαντήσω. Ναι, εννοείται. Γιατί για έναν άποδο αράουτ, αν μου συγκρίνεις έναν άποδο αράουτ με δύο τάκλιν, mm-hmm. με ένα γκολ, γιατί όταν μιλάμε για μια φάση αμφισβητούμενη εφόσον δεν υπάρχει η γραμμή στο VAR, δεν με ενδιαφέρει ποιος έβαλε γραμμή στο VAR, δεν με νοιάζει. Mm-hmm. Εφόσον δεν υπάρχει και τα ακούει. Ναι, κατάλαβα τι λες. Λες ότι το αμφισβητούμενο κατά σε το δίνει στον Άρη. Όχι. Ναι, δεν λέω αυτό. Ωραία. Λέω ότι βάσει το λεγόμενο σας μίας εβδομάδος και ωραία. Του Γαύρου έπρεπε να πάει στον πάγκο. Τα λεγόμενά μας όμως, φίλε, βασίζονται σε δύο φάσεις, τουλάχιστον δύο που θυμάμαι εγώ, καραμπινάτες, στην Τούμπα με τον Σιδηρόπουλο, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γιατί είναι οι φάσεις, και όμως έδωσε ακριβώς τα αντίθετα. Στου Κρέσιτς που είναι κόκκινη, την έδωσε κίτρινη, εκτός αν θεωρείς ότι δεν είναι κόκκινη ή δεν τη θυμάσαι, και πέρσι στο Κύπρο δεν ήταν κόκκινη. Όχι, άλλο λέω. Θες και δεν σου απαντήσω. Ναι, σε ρωτάω. Να πηγαίνατε όπως εμείς για το κατάδειγμα το 10 και να σας πει πεις... κανένα σπάθαρε. Και λέει, ολοκλήρωσε, μας έκανε στην εκπομπή τάνα να πούμε. Ολοκλήρωσε, έχουμε και άλλη γραμμή. Λοιπόν, τις δύο φάσεις που είστε προκατηλημένοι, έρχεται και να το αποδείξει ότι ο Σιδηρόπουλος απλά δίνει κολ στο 44 και με 2-1 στο ημίχρονο δεν υπάρχει δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εκεί έρχεται να ανατρέψει την προπαγάνδα του ότι θα παίξει ΠΑΟΚ. Γιατί άμα ήθελα να παίξει ΠΑΟΚ θα έδινε τον κόλ. Συγγνώμη που δεν σου έδωσε με τη δική σου λογική αμφισβητούμενη πάλι πέρσου. Ζητάμε συγγνώμη. Την άλλη φορά θα σου τη δώσει ξανά. Με τη δική σου λογική αμφισβητούμενη. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Με τη δική σου λογική αμφισβητούμενη. Με τη δική σου λογική. Έτσι, να βγάλετε μια ανακοίνωση υπέρ του Σιδηρόπουλου για καλή διαιτησία. Που σε ευνόησε στο αμφισβητούμενο. Μα δεν είναι καλή γιατί με έκανε. Δεν ήταν καλή γιατί με έβγαλε δεύτερη κίτρινη. Πάρτα Σιδηρόπουλε στα μούτρα. Δεν είναι καλή φυσικά. Πάρτα Σιδηρόπουλε στα μούτρα. Φυσικά δεν είναι καλή. Πάρτα Σιδηρόπουλε στα μούτρα να τα έχει. Ο Ιχολύπτης, ο Ιχολύπτης. Ακούς, δεν είναι καλή η διαιτησία σου, Σιδηρόπουλε. Ο Ιχολύπτης. Τους ευνόησε στον γκολ. Θα φεύγανε με μια μούτζα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ιχολύπτη, βάλε τάξη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Φίλος του ΠΑΟΚ από Αθήνα. Έλα, ναι, γεια σου, φίλε. Το όνομά σου. Νίκος, Νίκος. Γεια σου, Νίκος. Έχω λίγο εντάξει κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρώτον. Πρώτα θα πω για την ομάδα μας, Τάσο, και μετά θα πω για όλα τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με πείραξε που ένας δεν βρέθηκε δεν του εξτύπου να μην πει στον προπονητή ότι γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Business Bar εκεί που πέρσι έκανε παπάδε. Δηλαδή, είναι από θέμα ότι αυτό που έκανε πέρσι ο Business Bar δεν το έχει δει, δεν το πιστεύει, γιατί πέρσι ο Business Bar είχε πόσες ασίστ και πόσα γκολ. Και μου έβαλε το ζαμπά. Δεν βρέθηκε ένας να το ρωτήσει ή να αναρωτηθεί ότι εκεί που αποδίδει καλύτερα ένας παίκτης δεν πρέπει να το βάζω επειδή τον έβαζε, ξέρω εγώ, ο παλιότερος προπονητής και εγώ θέλω να... Δεν ξέρω, εμένα αυτό λίγο μου φαίνεται περίεργο. Πρώτον. Δεύτερον, φαίνεται ότι υπάρχει μια κακή ενέργεια και ό,τι πάει μέσα γράφει κτλ. Αυτό αλλάζει με ριζικές αποφάσεις. Με αλλαγή προσώπων, κάποιον πίσω κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει δραστικό όμως. Δεν μπορεί να γίνει να ξυπνήσουμε μια μέρα και να μην γίνει κάτι. Αν θυμάστε και με την Ξάνθη τότε που γύρισε ο κανόνας, ας πούμε, και τα λοιπά, το κλικ και στον ΠΑΟ, έχουν γίνει αλλαγές. Ναι. Αν θυμάστε τα σου. Τότε λοιπόν, έπαιξε και ο αυτός, δεν έπαιξε. Ο Πασχαλάκης δεν έπαιξε. Τότε που μπήκε ο Πασχαλάκης, ναι. Που είχε να πάρει ο ΠΑΟ 6 φορές διπλό εκτός έδρας. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Έγινε κάτι, έγινε αυτή η αλλαγή. Μπαίνει άλλος με άλλη σπίθα, ρε φίλε. Με άλλο. Έτσι. Τώρα μπαίνει φοβισμένα κάτι. Τρέξτε λοιπόν, όμως λίγο, αδερφέ. Δεύτερον, είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα τρεξίματά μας. Οπωσδήποτε. Και τρίτον, τα πω για τώρα για τον αντίπαλο, ας πούμε, κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, ότι όταν γίνεται καθυστέρηση τι φταίει ο Άρης. Δηλαδή, όταν γίνονται 3,5 λεπτά εκεί, δεν θα πει τι φταίει ο Άρης. Έγινε καθυστέρηση. Ναι, φίλε, δηλαδή, σου είπα όμως. Το χρονόμετρο δεν σταματάει. Εντάξει, δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Το χρονόμετρο στην ώρα που το βλέπουμε κι εμείς. Δηλαδή λες ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε σταματήσει το χρονόμετρο ο διαιτητής. Okay. Δεν αφαιρέθηκε γιατί όταν βλέπεις ότι μετράμε τον χρόνο, δεν σταματάει ο χρόνος. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Ναι. Εάν ναι. Αισθάνεται καλά, ας πούμε, σαν του Άρη και τα λοιπά, γιατί εγώ δεν θέλω να μου καλά ρε φίλος αύριο να πάει στο Καρεσκάκι να βλέπει μας. Πού το είδες αυτό, φίλε, το έργο?
Ο Καρυπίδης δεν πήγε την Τρίτη. Πού το είδες, για πες μας, από πού βγαίνει αυτό. Δεν πήγε στο Καρασκάκι. Όχι, από πού βγαίνει αυτό, από πού το είδες. Πες ότι δεν πήγε, φίλε, να του κάνεις. Από πού το είδες. Πες ότι δεν πήγε να τελειώσει. Ποιος έγραψε, το ΙΜΠΑΟ. Με το στέκι του εδώ, εδώ που βγαίνει στην Κλειφάδα, που έρχεται και βγαίνει ο Καρυπίδης. Ναι, σου το πες ένα προσωπικά να υποθέσω, έτσι. Όχι, πήγε. Μα υπάρχει τέτοιο ότι πήγε. Δεν το πού είναι, για βγάλε μα μια φωτο 35.000 κόσμο. Πε ζωντανή μετά. Δεν παρακαλώ ότι δεν πήγε να του κάνει. 35.000. Να υποθέσω φίλε. Δεν πήγε, δεν πήγε. Όχι, όχι. Πήγε. Να υποθέσω φίλε όμω και στο Σόφιτελ δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, έτσι. Δεν πήγε, ρε φίλε. Δεν έγινε. Το όνομά σου πώ είναι, είπαμε. Για γκόμενε συναντήθηκαν. Το όνομά σου πώ είναι. Γεια σου, Νικολάκη, να σε ακούσουμε. Νίκο. Να σε ακούμε πιο τακτικά. Ωραίο ο Νίκο. Ωραίο, αλλά. Μάθηκε από μπαλίτσα. Στον τελευταίο φίλο, γιατί. Τελευταίο, μην τελευταίο. Λέει ο Θόδωρος από τη Γερμανία. Ναι, ναι. Επειδή δεν βλέπω να βγαίνω, λέει, με τον Μακάκα τον Ιχολύπτη. Ουχ. Πες το Ζάχο, ναι. Ήθελα να ήμουν, λέει, στο πούλμαν του Άρη, στο ναι. Γυρισμό που ζούσαν το όνειρό του και ναι. Στο τέλος βγήκε χ ο Γαύρος και χάσα το πρίμνο από το Φαταούλ. Εγώ είδα, φίλε. Πώς θα ήταν οι φάτσες του μετά. Τζάμπα, λέει, σέλφι. Εγώ είδα, φίλε, συγγνώμη, πεσμένοι κάτω και να κλαίνε του δικού μα και του δικού σα να σηκώνουν τα χέρια και χειροκροτάνε. Εκλέγανε γιατί έφερε χ Ολυμπιακό. Δεν είχε παίξει Ολυμπιακό ακόμη τάσο. Πώς δεν είχε παίξει. Δεν είχε παίξει όταν φύγανε τα αποδυτήρια. Δεν ήταν Ολυμπιακό εκείνη τη στιγμή. Μόλις τέλειωσε ο Πάοκ. Όταν φύγατε από την Τούμπα. Ακόμη δεν είχε ξεκινήσει. Τι δεν είχαμε ξεκινήσει. Ρε εγώ όλα όταν τελείωσε το μάτς. Η δική μας. Ρώτα τελείωσε το μάτς. Πέσαν κάτω οι δικοί μας κάτω. Ναι. Πες. Και λυπημένοι. Κλέγαν. Δεν πέσαν. Πέσαν κάτω. Τι είναι οι φωτογραφίες της Τούμπας. Πέσαν κάτω και κάνανε προσευχή. Λένε ευτυχώς θεούλη που πήραμε το κει. Πάμε στο Λευκό Πύργο. Τι κακά. Sold out τα κεράκια. Sold out. Κακάκια είχατε πάλι. Λοιπόν. Ένα λεπτό ανοίγει ακόμα. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια. Α, δεν πειράζει και πέρσι χ πήρε. Σε εντάξει. Πήρα διπλό με τον παπά του. Ξέρω, θα πάρεις τέτοιο. Και πήρα και επικροτάδημα και Κύπρο. Έλα, στο δεύτερο γύρο θα κερδίσει. Μην στάχω και θα κερδίσει. Μα θα κερδίσει, εγώ στο λέω. Γιατί αποκλείεται. Όχι, βέβαια. Το αποκλείει. Δεν πίνει, τι να αποκλείει, αποκλείει τίποτα. Το πιο πιθανό είναι να κερδίσει. Εγώ λέω το πιο πιθανό είναι να χάσει. Το πιο πιθανό είναι να χάσει. Έτσι έλεγε και πέρυσι την 7η μεγαλοστική. Άρε Κόρκουτ. Άρε Κόρκουτ. Και έφυγε κοιτώντα χαμηλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα, φίλε. Βγήκε ψήρα στο Γιακά. Ασχοληθήκαμε τρεις μέρες μαζί τους και νομίζανε ότι έγιναν ομάδα. Έλα, φίλε. Βγήκε ψήρα στο Γιακά. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Ναι, έλα, φίλε, ναι. Τελευταίος. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα. Ο παδός του Άρη Κώστας από Πηλαία. Να πω λίγο. Από Πηλαία είπες. Από Πηλαία, ναι. Έλα, πάμε, ρε Κώστα. Να πω και εγώ λίγο. Καταρχήν, εντάξει, ρώτησα. Στο μοναδικό πάζρε και στον Ανέστη, τρως κανένα σάντουιτς, κανένα γύρο. Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Στο καινούριο να πας τώρα, εκεί στην Εθνική Τράπεζα έγινε το καινούριο. Άτος. Προφητηλία, έφαγες, έφαγες. Α, οκ, τέλεια. Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο με δικιά μου οπτική. Θεωρώ ήταν ένα δίκαιο σκορ με άδικος ο τρόπος που ήρθε για μας, βέβαια, εντάξει. Δίκαιο, αλλά σαν αποτέλεσμα, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε εννοείται περισσότερες, είχε λίγο περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια, ο Άρης θεωρώ ότι με εκείνη την τέκη ήταν η πιο κλασική μαζί με το δοκάρι του Βαρέλα στο 95. Σωστό. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτησία. Θεωρώ ότι δεν είχε δόλο ο Σιδηρόπουλος να δουλεύει καμία από τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι ήταν καλή διαιτησία. Εννοείται η κίτρινη του Σάσα ήταν υπερβολικά αστηρή έως και τραβηγμένη. Φίλε, είναι βλακεία του Σάσα. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Είναι χαζομάρα του Σάσα. Όπως και η βλακεία, η λιθιότητα μεγάλη είναι του Μάτος. Τι θα σου κάνει εκεί στο κέντρο, ρε φίλε, ο Λάρσον. Ο Μάτος όμως, να σου πω κάτι, το έχει κάνει πολλές φορές αυτή την αφέλεια, την έχει επιδείξει. Ωραία, το Μάτος τον έχεις δει όμως τρεις χρονιές, ρε φίλε, τέσσερις. Τον Σάσα πότε τον έχεις δει. Αλλά η βλακεία του Σάσα, ξέρεις ποια είναι η παραπάνω που σου στήγησε. Που έκανε 1,5 λεπτό να βγει. Γιατί αν δεν κρατούσε εκείνη την καθυστέρηση. Το γκολ το έβγαλε στο 96 και κάτι, 96 και 2 δευτερόλεπτα. Άρε, θα έπαιρνε στο διπλό. Άρε Κόρχουτ. Τέλος. Καταλαβες. Με καταλαβες. Ήταν αφέλεια. Αφέλεια του Κόρχουτ είναι το γκολ. Τώρα πάρε με τη Λάρισα χωρίς το Σάσα Μπάστα. Πάρε να πούμε χωρίς το τερματοφύλακά σου. Και έρχεται ο Άρτα ο με τον Κάτσε. Και άμα φέρεις και καναχή, πάει το χ στην Τούμπα. Βάλε και το χ που έφερε. Ο Άρης Πειραιός με τον Παναθηναϊκό που δεν χάρηκες εξ ολοκλήρου. Γιατί ξέρεις τι θα με έκανες, ξέρεις τι θα με έκανες εχθές. Ξέρεις, κάσε ρε μια φορά γάμο το Μικι Μάου σου. Μια φορά ρε. Βρε καρτούν. Μια φορά. Βρε καρτούν. Ξέρεις τι θα με έκανες σήμερα, Πιλεώτη. Με διπλό στην Τούμπα στο 90 και με τον Ολυμπιακό διπλό στο Βάζελο. Ξέρεις σήμερα τι θα με έκανες. Θα με ξέσκιζες, αγόρι μου. Αλλά σήμερα είσαι δυσαρεστημένος. Να ξέρεις. Γιατί ούτε διπλό πήρες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έμεινε πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Ναι.
και η ομάδα που είσαι λίγο αγαπημένο τον τελευταίο καιρό, ούτε αυτή κέρδισε. Για να περάσει τον ΠΑΟΚ. Ούτε με ενδιαφέρει. Κατάλαβες. Δηλαδή πάλι στην πίκρα είσαι σήμερα. Κάτι 3,5 εκατομμύρια. Πάλι στην πίκρα είσαι σήμερα, λέω εγώ τώρα. Εγώ έτσι λέω. Εγώ έτσι λέω. Μισή χαρά. Ρε Κώστα, δεν θα βρει άκρη. Ο Άρης είναι συνεταιράκι του Ολυμπιακού. Αυτή δεν ήταν ποτέ. Όχι. Συνεταιράκι. Παράρτημα. Αυτή δεν ήταν ποτέ. 15 χρόνια. Άρα το δέχεσαι. Όχι, εσύ το λες. Με τη δική σου λογική πάω. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ δεν το δέχομαι, ούτε με νοιάζει. Ούτε είδα. Ούτε είδα. Μα ούτε είδα τι έκανε ο Ολυμπιακό. Sorry, ρε Κώστα, λίγο θα μιλήσει δύο λεπτά περισσότερο. Sorry. Ούτε είδα τι έκανε ο Ολυμπιακό. Τι με νοιάζει εμένα. 15 γκολ σε έφερε. Και εδώ που τα λέμε, περίμενε. Το καφενείο ο Παναθυνιακό μα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο πεθαμένο μονότερμα τον είχε τον Ολυμπιακό. Ο πεθαμένο. Ο Παναθυνιακό έτσι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πεθαμένος και το πτώμα, ας έλγησες επί πτώματος. Καλά, μες στην έδρα του είναι. Καλά, ποια έδρα του είναι. Δεν είναι ντέρμπι. Τι έδρα του είναι. Στάσου, φίλε, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι ντέρμπι. Φυσικά, εγώ έλεγα εδώ ότι είναι δύσκολο μάτσο. Εγώ το έλεγα. Και αν θυμάμαι καλά, έχει το έδωσα. Δύο-τρία πράγματα αγωνιστικά. Πάμε, όχι, φίλε, ένα θα πεις και θα κλείσεις γιατί είναι 10 και 5. Έλα, και αύριο μέρα είναι για όλους. Γιατί πολλοί φίλοι μας κράξανε, δεν προλαβαίνω. Θέλω να πω πρώτο την ποδοσφαιρική αναγέννηση του Φατζίδη. Πολύ σημαντικό. Θα το κρατήσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Φούσκα είναι, φίλε. Το δεύτερο θα είναι με θλάση αυτό, να ξέρει. Ναι, εντάξει, θα φανεί. Την ψυχολογική τόνωση του Ιντέγε. Μετά την δηλαδή, Ιντέγε κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Αλλά μένει να τραφεί. Ποιο Ιντέγε, ρε φίλε, υπήρχε μετά τον γκολ. Ποιο Ιντέγε. Δεν χρειάζεται, α βάζει ένα γκολ σε μένα. Υπήρχε ο Ιντέγε μέσα στο γήπεδο. Και το τρίτο που θέλω για να κλείσω είναι ότι χθες ο Άρης απέδειξε ότι έχει καλύτερα αμυντικά χαφ και κεντρικά χαφ από αυτά που έχει ο ΠΑΟΚ. Στη σημερινή δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί ο Μαωρίς είναι εξαιρετικός ποιοτικά. Και αυτό φάνηκε ότι μέχρι και την αποβολή του Σάσα, έτσι, η Σάσα Ματρίγια κατάφερε να αμυντικά από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλή για μένα. Πώς γίνεται να είσαι εμένα πέντε πόντους πίσω, ρε φίλε, και να κοιτάς ψηλά τον ΠΑΟΚ. Κώστα, εμένα δεν ήταν καλή. Πώς γίνεται με καλύτερα αμυντικά χάφρα να μην κερδίζεις τον νεοφώτιστο Μπέο, τον Βόλο, και να μην κερδίζεις τον Οφάκο με στο γήπεδο σου. Εντάξει, τώρα και εσύ. Α, εντάξει. Έγινε, αδερφέ. Θα τα πούμε και αύριο. Έλα και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο. Ναι, έτσι την άποψή του, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, για μένα δεν ήταν καλή. Ο Ματρίγια δεν ήταν καθόλου καλό. Και ο Σάσα ήταν υποφερτός για μένα. Ο Σάσα είναι η αιτία που ο Άρης μπορούσε να κερδίσει χθες και δεν κέρδισε. Ο Κόρκουτ για μένα είναι, έκανε ένα λάθος μεγάλο για μένα. Ο Σάσα με τη βλακεία που κάνει αύριο και τρώει κόκκινη και με τις καθυστερήσεις που κάνει και κρατάει μετά ο αυτός. Και φυσικά το δώρο που σου κάνει ο Σιδηρόπουλος που δεν κατοκυρώνει ένα ολοκάθαρο κόκκινο. Να υποθέσω ότι έχετε συλλαλητήριο στην καμάρα τώρα. Εσείς να βγάλετε ευχαριστήριο του Σιδηρόπουλο για την ετησία. Θα πέσω πάνω τους τώρα, Νίκο. Ευχαριστήριο του Σιδηρόπουλο. Ευχαριστήριο του Σιδηρόπουλο για την ετησία. Ωραία. Έτσι, είστε καλοί στο να κάνετε το μαύρο άσπρο, γι' αυτό είστε και το ασπρό μαύρο. Εμείς είμαστε καλοί στο αγωνιστικό. Θα τα πείτε εσείς. Το αποδείξαμε πέρσι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με την κατάκτηση του κυπέλου, με την κατάκτηση του ντάμπλ. Θα το λέω αίτητο. Εντάξει. Αίτητο στο πρωτάθλημα. Αίτητο στο πρωτάθλημα. Με 26 νίκες σε 30 μάτς. Δεν υπάρχει τέτοιο στατιστικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι η καλύτερη στατιστική που υπάρχει στην ιστορία του ελληνικού πρωτάθλημα. Αν βγάλει καμιά τα μισά φιλικά. Εντάξει, καλά είναι κατά τα άλλα. Κάνε και εσύ όπως αυτό δίκιο έχεις. Κάνε και εσύ. Κάνε και εσύ. Βέβαια. Και πάρε. Αυτό μαζί γιατί σου. Γιατί με αυτό το σκεπτικό αυτό που μαζί έχεις, σου. Μαζί έχεις σου μείνει συνολικά εκτός πρωταθλήματος του κυπέλλου 122 χρόνια. 42 και 122 χρόνια. Τα ξέρεις καλύτερα από εμάς που δεν ασχολείστε με τον Άρη. Πού να ασχολιόσασταν κιόλας. Μα πρέπει να ασχολούμαι. Είναι η εκπομπή τέτοια που πρέπει να ασχοληθώ. Και δύο μέρες το χρόνο ασχολούμαι στο ΠΑΟΚ Άρης. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Κάτσε το λαιμό να εισκάσω. Παλιό σκύλο. Έτσι, ρε Κόρκο, τι με έκανες, ρε Κόρκο. Άρε Κόρκο. Άρε Κόρκο. Έδωσε σήμερα. Άρε Κόρκο, τι θα τον έκανα. Άρε Κόρκο. Τέλος πάντων. Αυθεντικές. Αλλά δεν περιμένατε τη στραβή του συνεταίρου σας. Ούτε το είδα το μαζί με νοιάζει εμένα. Ποιος Ολυμπιακός. Η καρδούλα σου το ξέρεις το 90 το πέρα. Λάτς 1-1. Τι με νοιάζει με Ολυμπιακό. Δεν πέρα και 5. Απ' τη διπλή χαρά στο μνημόσυνο. Πάμε. Μου ξυνακάς και να οργώσεις. Μου να μου χαθείς. Παλιόσκυλο. Βουδ που λέγε. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Αλλάζει η χρειά της φωνής. Με ντόπια κρέατικα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια, κύριε Παπαδόπουλε. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, όχι μη βάζεις. Πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο η διεύθυνση και delivery 23 15 20 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android.
και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Περιμένω να διαβάσω εγώ γιατί θέλω να γίνω Ben Johnson. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, είναι η Mazda Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Ένα, κάτι έχω να πω. Άρε Κόρχουτ. Άρε Κόρχουτ. Θα πας με τη φίλη σου. Όχι, ποια φίλη μου. Τι γυναίκα μιλούσε. Πρέπει να πω με ποια μια γυναίκα. Άντε, τράβα και να πανηγυρίσετε το χείνα που με το ευχαριστώ. Μην πέσω σε καμιά πορεία στο Λευκό Πύργο Παοξίδων. Μπα, μπορεί. Μπα, έχουν να πούμε από μήνυ από χθες. Να μην πας από το Λευκό Πύργο γιατί πανηγυρίζετε ακόμα με τους κατενιέριδες για το χείο που πήρατε. Άντε, φύγε, Ρόρμπαξ, φύγε από εδώ. Λοιπόν, κοντά μας ήταν και η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν τη μυθική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θεά όλη η παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια, κούκλες, γαριδούλες και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Και τι προσέχουμε, παιδιά, στο μύδι? Την τριχούλα. Βγάζουμε πάντα την τριχούλα, να είναι φεγγαράκι το μύδι. Παίρνουμε το κέλυφο, ζουμάκι, καυτερή, πιπερί, τσαλατάκι, πιπεράκι και... Ρουφάμε και το καταπίνουμε. Σπεσιαλέ. Όλα αυτά στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπυράκλας. Καρεκλάς ψαροταβέρνα με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αγωναυτών 1 και Δημιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, τηλέφωνο ζερβέ 2310-413-230. Πάρτε εγκαίρως για να προλάβετε γιατί πατιούνται κυριολεκτικά. 2310-413-230. Κοντά μας ήταν και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο Γεφυράκι των Μετέωρων στη Νεάπολη. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Και τέλος, το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεκλικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, άκου Νικόλα, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα πας δηλαδή, γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης αλλάζει τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ισάκ Τεχλικίδη και το πρατήριο υγρό καυσίμων αλλά και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι η κυρική μας ευχαρίστηση. Εδώ ήταν και το στέκι του Κωστή, ο φίλος ο Δημήτρης, με το ψητοπολείο του, το υπέροχο και όλο το επιτελείο του, με σούβλες χάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, να καραγουστάρεις γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό. Κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα, τα πάντα όλα σε κρεατικά, ό,τι γουστάρεις, με κρέατα αλφα ποιότητας, στη Νεάπολη, γιατί πάντα δυτικά είναι διαφορετικά. Ανδρέα Παπανδρέου 113 και τελιβεριά στο 2310-620-727, 2310-620-727, σημειώστε το τηλέφωνο, εκτός από σήμερα που έχουν τα παιδιά ρεπό. Αυτά από εμάς. Θα τα πούμε και αύριο. Είστε πολλοί φίλοι που τηλεφωνήσατε και δεν μπορέσατε να επικοινωνήσετε σήμερα με την εκπομπή. Θα τα πούμε και αύριο εδώ με Ράδιο Μαρμίτα. Ραντεβού το ανανεώνουμε για αύριο στις 8. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για τα 10 λεπτάκια που μας δώσανε και από τη σημερινή τους εκπομπή. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης, εκπομπή Μπαλαντέρ, δεν χάνεται. Θα υπάρχει μια σχετική αντιπαράθεση. Τον Νίκο Μοσχοβίτη το βλέπω ανανεωμένο. Πρέπει να έχει σκοράρει αρκετές φορές. Έτσι, όχι σαν τον Ιντέγε που κατουράει καθιστός. Εγώ νομίζω οι άντρες όρθιοι κατουράν, έτσι έχω μάθει. Στους ουρητήρες έτσι βλέπουμε στα γήπεδα. Καθιστές κατουράνε οι κυρίες, έχω να πω εγώ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Λίγο αργότερα ο Ταρζάν εδώ του Λίμπερο με τη ζούγκλα του, ο Γιώργος Ζαγόρας, με την καλή παρέα που σκατάει η συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολλά να πει και σήμερα. Από Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Νίκο Φωφωτόπουλο, τον νέο χολήπτη της εκπομπής και Ράδιο Μαρμίτα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Δευτέρας, καλή εβδομάδα, ο Πίτερ Ζε.